Καλησπέρα σας. Είμαι η Ρέα Πολίτη, Διευθύντρια του Παρατήματος της Αθήνας του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας. Είναι ιδιαίτερη η χαρά που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας, αλλά και μεγάλη ικανοποίηση για την ζεστή ανταπόκρισή σας να παρακολουθήσετε τη συζήτηση με θέμα «Οικονομική Διπλωματία. Η οικονομική αξία του πολιτισμού». Είναι ένα θέμα που συζητείται για πρώτη φορά στο δημόσιο διάλογο. Η αθρώα προσέλευσή σας καταδεικνύει αφενός το ενδιαφέρον του κοινού για την πρωτοτυπία του θέματος και αφετέρου την εμπιστοσύνη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, που είναι ο πρώτος και ο μοναδικός μέχρι στιγμής φορέας πολιτιστικής διπλωματίας στην Ελλάδα. Η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται στον έκτο κύκλο συζητήσεων με τίτλο «Οι νέοι αναστοχάζονται την Ελλάδα», στο πλαίσιο της εκστρατείας του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας να εμβαθύνει σε θέματα που άπτονται του πολιτισμού και να τα επικοινωνήσει με τη νέα γενιά. Το όραμά μας υπαγορεύεται από την ανάγκη ανασύστασης του ελληνικού πολιτιστικού γίγνεσθε, με όρους όχι πλέον στήρας προγονολατρείας, αλλά ενεργοποίησης όλων εκείνων των δυνάμεων που θα ανασυστήσουν με όρους δημιουργίας το σύγχρονο πολιτιστικό προϊόν. Προτού ξεκινήσουμε, θα μου επιτρέψετε να σας συστήσω τους προσκεκλημένους επιστήμονες, λέγοντας 2-3 πράγματα από το πραγματικά πολύ πλούσιο βιογραφικό τους. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιός. Έχει διδάξει στο Iowa State University, στο London School of Economics. Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια σε πλήστα ερευνητικά προγράμματα και ήταν η κύρια ερευνήτρια του προγράμματος Πυθαγόρας. Επίσης, είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς και φόρα. Ο κύριος Ιωάννης Τζεν είναι ο πρόεδρος του Ελληνορωσικού Συνδέσμου Φιλίας και Συνεργασίας. Έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, στο Τμήμα Νομικών και Οικονομικών Σπουδών στο Αριστοτέλειο και στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Ιεράς Καρδίας στη Ρώμη. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στο Hellenic World Export. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης, σε ελληνικές πρεσβείες και στο εξωτερικό. Έχει διδάξει ως πανεπιστημιακός και δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά και στον τύπο. Εργάζεται σε ηγετικές θέσεις και προεδρεύει σε φορείς, οργανισμούς και υπουργεία. Ο κύριος Χαράλαμπος Τσαρδανίδης σπούδασε πολιτικές επιστήμες, ευρωπαϊκές σπουδές και διεθνείς σχέσεις. Είναι καθηγητής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επίσης, διευθύνει το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Έχει αναρρύθμιτες ερευνητικές εργασίες, άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων, με τελευταίο την Οικονομική Διπλωματία. Έχει διδάξει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Πειραιός και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο κύριος Μιχάλης Διακαντώνης, είναι οικονομολόγος, διεθνολόγος και ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας. Κύριε Διακαντώνη, ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ, κύριε Πολίτη. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας, αυτή την εσπερίδα. Να ευχαριστήσουμε το Aegean College για την φιλοξενία του και φυσικά τους τρεις διακεκριμένους ομιλητές μας που αποδέχτηκαν την πρόσκληση. Ως γνωστόν, ζούμε στην εποχή της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Μιας εποχής όπου τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, τα κεφάλαια και οι πληροφορίες ρέουν ταχύτατα από χώρα σε χώρα. Η εποχή αυτή προσφέρει ευκαιρίες για τα κράτη.
ευκαιρίες να παράγουν και να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, ευκαιρίες να προσελκύσουν επενδύσεις, ευκαιρίες να επενδύσουν τα ίδια τα κράτη σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ευκαιρίες για τους κατοίκους των χωρών να ταξιδέψουν, να σπουδάσουν, να εργαστούν στο εξωτερικό. Την ίδια στιγμή όμως η οικονομική παγκοσμιοποίηση φέρνει μαζί της και κινδύνους. Η αλεξάρτηση των οικονομιών είναι πλέον έντονη. Μια νομισματική ή μια χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί πολύ εύκολα να διαδοθεί από τη ΣΥΠΑ στην Ασία, από την Ασία στην Ευρώπη. Έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Εντός λοιπόν αυτού του πλαισίου, η χώρα μας, διερχόμενη από καθεστώς πολυετούς οικονομικής ύφεσης, καλείται να επανεξετάσει το παραγωγικό και οικονομικό της μοντέλο. Και θα προσπαθήσουμε σήμερα να εξετάσουμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το εργαλείο της οικονομικής διπλωματίας. Πιο συγκεκριμένα, για να θέσω το πλαίσιο του σημερινού διαλόγου, θα προσπαθήσουμε να δούμε τι είναι η οικονομική διπλωματία, ποια είναι τα μέσα που χρησιμοποιεί, ποιες είναι οι στοχεύσεις της, ποια είναι η θεσμική και λειτουργική δομή της οικονομικής διπλωματίας στην Ελλάδα, πώς συνδέεται η οικονομική διπλωματία με ζητήματα εξωτερικής, πολιτικής, αλλά και διεθνούς οικονομίας. Και φυσικά, μιας και είμαστε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, να δούμε πώς ο πολιτισμός μπορεί να αξιοποιηθεί και να προβληθεί ως οικονομικό προϊόν μέσα από τα εργαλεία που προσφέρει η οικονομική διπλωματία. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το πλαίσιο της συζήτησής μας σήμερα. Και φυσικά στο τέλος θα υπάρξει δυνατότητα και από εσάς να θέσετε τις δικές σας ερωτήσεις. Για να μην μακρηγορήσω άλλο, περνάω κατευθείαν στον κύριο Τσαρδανίδη, ο πλέον αρμόδιος να μας εξηγήσει τι είναι η οικονομική διπλωματία. Θέλω λοιπόν, κύριε Τσαρδανίδη, με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, να μας δώσετε τον ορισμό της οικονομικής διπλωματίας και ποιες είναι οι στοχεύσεις της οικονομικής διπλωματίας μιας χώρας. Ωραία. Ακούτε, ακούγομαι. Ωραία. Υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί. Η διεθνή βιβλιογραφία και στους αναλυτές έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για το τι είναι η οικονομική διπλωματία. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχει μία έννοια στενή και μία έννοια πιο ευρεία. Η έννοια η πιο ευρή, η οποία χαρακτηρίζει περισσότερο, υπογραμμίζει τη λέξη διπλωματία, είναι η χρήση οικονομικών μέσων ούτως ώστε να πετύχουν στόχοι εξωτερικής πολιτικής. Άρα, ουσιαστικά, το ζητούμενο είναι η εξωτερική πολιτική. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Απλώς, η οικονομική διπλωματία είναι τα μέσα. Υπάρχει όμως και μία άλλη έννοια, πιο στενή, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπογραμμίζεται περισσότερο από τη λέξη οικονομία και όχι τόσο διπλωματία. Είναι δηλαδή η επίτευξη πολιτικών στόχων με τη χρήση, μάλλον η επίτευξη οικονομικών στόχων με την επίτευξη πολιτικών μέσων. Και τι εννοώ τώρα με τα πολιτικά μέσα. Μπορεί παραδείγματος χάρη με αυτή την έννοια αναφέρεται κυρίως στην εξωτερική οικονομική μιας χώρας. Δηλαδή, οι στόχοι ποια είναι στην εξωτερική οικονομική πολιτική μιας χώρας. Να μπορέσει να έχει μεγαλύτερες εξαγωγές, να τραβήξει περισσότερες επενδύσεις, να επιδιώξει ορισμένες καταστάσεις μέσα στο πλαίσιο μιας πολυμερούς οικονομικής διπλωματίας. Αυτή τη δεύτερη έννοια συνήθως στην Ελλάδα την ορίζουν σαν οικονομική διπλωματία πολύ. Την πρώτη έννοια δεν την υπογραμμίζουμε τόσο πολύ. Γιατί θεωρούμε ότι η εξωτερική πολιτική δεν έχει οικονομική διάσταση. Ιδίως όμως σήμερα στην έννοια με την παγκοσμιοποίηση, με την αλεξάρτηση και κυρίως όταν μια χώρα όπως η Ελλάδα βρίσκεται σε μια οικονομική κρίση, το αποτέλεσμα είναι ότι και με τις δύο διαστάσεις είναι πολύ βασικό να ασκήσει οικονομική διπλωματία. Πρώτον, γιατί η στόχευσή της είναι
να μπορέσει το διεθνές περιβάλλον να το διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο, με όσα μέσα διαθέτει, και ένα από τα μέσα αυτά που διαθέτει είναι και η οικονομική διπλωματία, και κατά δεύτερον να διαμορφώσει στο εσωτερικό της μία οικονομική βάση τέτοια, ένα παραγωγικό μοντέλο τέτοιο, που σήμερα αυτό το οποίο ζητιέται είναι να είναι εξωστρεφές. Και για να είναι εξωστρεφές χρειάζεται εμπορική διπλωματία, χρειάζεται πολιτική προσέλκυση επενδύσεων, χρειάζεται μια δυνατότητα που να μπορέσει να δώσει αυτό που το οποίο ονομάζουμε χρηματοπιστωτική διπλωματία, να προκαλέσει διάφορα κεφάλαια, όχι αναγκαστικά από πολυεθνικές εταιρείες, αλλά με επενδύσεις χαρτοφυλακίου, παραδείγματος χάρη. Να είναι ελκυστική και με αυτόν τον τρόπο επίσης να μπορέσει να επηρεάσει το διεθνές περιβάλλον. Θέλετε να πω κι άλλα, νομίζω να σταματήσω εδώ. Νομίζω μας καλύψατε. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση προς τον κύριο Τζέγκ. Θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Τζέγκ, ποια είναι τα μέσα άσκησης της οικονομικής διπλωματίας. Δηλαδή, πώς θα κράτει, ας πούμε, η οικονομική διπλωματία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχήν, για την τιμή που κάνετε να είμαι σήμερα κοντά σας. Από τη δική μου εμπειρία, ως οικονομικός διπλωμάτης, πρέπει να σας πω ότι τα μέσα τα οποία πρέπει να εστερνιστούμε, αλλά και να προωθήσουμε, να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη θέση στο παγκόσμιο σε ό,τι αφορά την οικονομία και το εμπόριο, δηλαδή την οικονομική διπλωματία, είναι εκείνα που άπτονται τη σωστή υποδομή των οικονομικών φορέων, οι οποίοι θα δυσλειπηθούν για την προώθηση των οικονομικών εμπορικών συμφερόντων στην Ολοδαπή. Και αυτά είναι αφενός οι ιδιώτες, οι οποίοι με τις σωστές δομές μπορούν να παρουσιαστούν και να προβληθούν και να διεισδύσουν στις αγορές του εξωτερικού, και επίσης οι κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες εφόσον έχουν τη σωστή υποδομή μπορούν να συντελέσουν στη συνδρομή, στη βοήθεια, στην υποστήριξη των πρωτοβουλειών που αναπτύσσονται από τους ιδιωτικούς φορείς. Και όταν λέμε οικονομική διπλωματία και τα μέσα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η οικονομική διπλωματία δεν είναι μόνο στο να προωθήσουμε τα συμφέροντα που άπτονται κάποιων εμπορικών, αν θέλετε, δραστηριοτήτων, αλλά όλες εκείνες οι παράμετροι που άπτονται του εμπορίου φυσικά, των μικρών επιχειρήσεων, των υπεργολαβιών, των συμπαραγωγών, του τουρισμού, των μεταφορών, των υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων, αν θέλετε, και ακόμη της ενεργητικής και παθητικής τελειοποίησης, που τώρα τελευταία αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όλα αυτά είναι αντικείμενα της οικονομικής διπλωματίας, τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να απασχολούν τις υπηρεσίες μας που έχουμε στο εξωτερικό, σε συνάρτηση με τις κεντρικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την προώθηση των οικονομικών υπορικών συμφερόντων στο εξωτερικό, ώστε να έχουμε το ευκταίο αποτέλεσμα. Οι οικονομικές ανακατατάξεις στο παγκόσμιο ασφαλώς δημιουργούν και νέα φαινόμενα οικονομικής διπλωματίας, και όχι το παλιό ορθόδοξο και παραδοσιακό σύστημα εξαγωγής προϊόντων για να έχουμε μια δυνατότητα κάλυψης του εμπορικού συζυγίου ή και μετά του συζυγίου πληρωμών. Σήμερα, με όλες τις μορφές που σας προανέφερα, είναι ολοφάνερο ότι πρέπει αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την προώθηση κάποιων δραστηριοτήτων στο εξωτερικό να λαμβάνουν υπόψη όλες τις εξελίξεις. Σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα για να είμαι πιο πρακτικός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εμπάργκο στη Ρωσία. Οπότε, καθιερωμένα προϊόντα τα οποία εμείς είχαμε δυνατότητα να εξάγουμε σε μεγάλο αριθμό ποσοτήτων στη Ρωσία, δεν είναι εφικτό να γίνουν, διότι η κοινωνική, όπως ξέρετε, απόφαση να κάνουμε εμπάργκο στη Ρωσία, μια ενδιαφέρει αντίστοιχη απόφαση της Ρωσίας να κάνει εμπάργκο στα προϊόντα, και κυρίως έχει δείξει τα δικά μας προϊόντα του αγροτικού τομέα.
αλλά και άλλων τομέων. Πώς μπορούμε εμείς να συνεχίσουμε να προωθούμε τα προϊόντα μας? Σας είπα προλίγο την περίπτωση της αρνητικής και παθητικής ευελπίσης που ίσως μερικοί να μην γνωρίζουν. Τι σημαίνει αυτό? Ένα προϊόν το οποίο φεύγει σήμερα από την Ελλάδα μπορεί να πάει σε μια χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια μη κατεργασμένη κατάσταση, εκεί να τελειοποιηθεί, να έχει το φινίρισμα, να πάρει μια προστιθέμενη αξία, την added value που λέμε, και τότε να πάρει το πιστοποιητικό της χώρας αυτής που θα εξαχθεί τελικά, στην προηγουμένη περίπτωση, στη Ρωσία. Παράδειγμα, μπορούμε να στείλουμε ζυμαρικά σε μεγάλα καρτόν τα οποία θα πάνε στο Μίνσκ, στη Ευκορωσία, εκεί να συσκευαστούν σε μικρότερες συσκευασίες και να φύγουν μετά χωρίς πρόβλημα στη Ρωσία, από την Ευκορωσία δηλαδή. Συν ότι θα έχουν το πλεονέκτημα ότι εφόσον είναι από την Ευκορωσία έχουν δασμό πολύ μικρό ή και καθόλου, ή 1% και καθόλου. Κατά συνέπεια πρέπει να βρούμε φόρμουλες τέτοιες ώστε να μην έχουμε προβλήματα στις εξαγωγές των δικών μας παραδοσιακών προϊόντων, είτε αυτά είναι φρούτα, είτε λαχανικά, είτε είναι με κατεκασμένα προϊόντα τα οποία έχουν τεθεί σε εμπάργκο από τη ρωσική πλευρά. Μπορεί να συμβεί και το αντίστοιχο στην ενεργητική τελειοποίηση. Μπορεί να έρχονται εδώ οι μη κατεργασμένα προϊόντα ξυλίας, κάτι που γίνεται, γι' αυτό το λέω, εδώ πέρα να γίνει το φινίρισμα, από Ρωσία μιλάω, και εκεί μετά να φεύγουν με πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοιες χώρες, με το προνόμιο να έχουν πιστοποιητικό προέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι νέες μορφές εμπορίου και εξαγωγών που ασφαλώς πρέπει να ενδιαφέρουν τους εξαγωγούς μας και να πάβουν να λένε τι θα εξάγω ελιές, πού θα τις εξάγω εκεί, θα εξάγω ντομάτες, ροδάκινα και άλλες μορφές εμπορίου ή συμπαραγωγές. Κάνουμε μια συνεργασία, φτιάχνουμε ένα προϊόν εδώ και μετά το πανεξάγουμε. Αυτές λοιπόν οι περιπτώσεις μας ενδιαφέρουν και αυτές μπορούν να τις προωθήσουν οι οικονομικοί μας διπλωμάτες κατά τον πιο άριστο τρόπο, εφόσον τους δώσουμε εμείς ερεθίσματα και ενδιαφερόμαστε πραγματικά να γίνουν πραγματικότητα, να υλοποιηθούν οι οποιοδήποτε πρωτοβουλίες μας στον εξωτερικό τομέα, συν τον τομέα των επενδύσεων που σας προανέφερα, συν τον τομέα των συμπαραγωγών, συν του τουρισμού που σήμερα αποτελεί ένα από τα κύρια εξαγώγημα προϊόντα. Ο τουρισμός είναι και η προβολή των δικών μας προϊόντων όταν έρχονται εδώ οι τουρίστες μας. Και θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι μέσα στο κομμάτι της οικονομικής διπλωματίας περιλαμβάνεται και ο πολιτισμός. Και μια που είμαστε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, οφείλω, ή θέλετε να το πούμε αργότερα. Να το πούμε αργότερα. Ωραία. Μας έδωσε μια ιδέα ο κύριος Τζεν να πω εγώ ότι τα μέσα της οικονομικής διπλωματίας είναι και πολιτικά και οικονομικά. Μπορούμε να αναφέρουμε για παράδειγμα το μποϊκοτάζ, το εμπάργκο, τις ποσοστώσεις, τους δασμούς, την παροχή βοήθειας είτε με άμεσο τρόπο είτε μέσω διαδικασμού και άλλα τέτοια εργαλεία. Ενώ στην κυρία Κονταρίδη τώρα, ασχολείστε με το κομμάτι των επενδύσεων. Δυστυχώς. Ακαδημαϊκά. Όπως μας είπε... Ακαδημαϊκά ευτυχώς. Όπως μας είπε λοιπόν και ο κύριος Τσαρδανίτς, ένας από τους στόχους οικονομικής διπλωματίας είναι είτε η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, είτε φυσικά η διενέργεια επενδύσεων μερικών στο εξωτερικό. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αυτό που ονομάζουμε Βαλκάνια, ποιες είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις της Ελλάδος σε σχέση με το επίπεδο προκρίσης? Πούμε, με μια δεκαετία πριν. Ναι. Πού βρισκόμαστε, είμαστε τα ίδια επίπεδα, είμαστε πιο κάτω? Να πούμε λοιπόν ότι γενικότερα λόγω της γεωγραφικής μας θέσης και η χώρα μας βρισκόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν πολλές από αυτές τις χώρες αρχίσουν να έχουν σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν ο αρρωγός αυτών των χωρών, μεσολάβησε κιόλας η χώρα για να βοηθήσει αυτές τις χώρες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γενικότερα λόγω της εγκύτητας των αγορών ξεκίνησε από πολύ πριν η σχέση μας οι επενδυτικές. Ξεκίνησε με σχέσεις περισσότερο, στην αρχή ήταν σχέσεις οικογενειακές που θα λέγαμε, που λόγω γνωριμιών άρχισαν να γίνονται και κάποιες επενδύσεις σταδιακά. Οι επενδύσεις αυτές προφανώς
μετά το άνοιγμα των κάποιων από αυτών των αγορών μεγαλώσανε, αυξηθήκανε πάρα πολύ έντονα. Το αποκορύφωμα σε αυτή την περιοχή παρατηρείται στις ξένες επενδύσεις του 2007 περίπου, που ήμασταν κι εμείς εδώ μέσα στην καλή χαρά, στην Ελλάδα, και έβαιναν αυξανόμενες, έντονες επενδύσεις. Ο τραπεζικός κλάδος κυρίως είχε πολύ έντονη παρουσία, αλλά όχι μόνο ο τραπεζικός κλάδος, πάρα πολλές και από βιομηχανία και από ενέργεια και από real estate. Αλλά βέβαια ο τραπεζικός κλάδος ήταν κατεξοχήν τα πολλά τα χρήματα, τα πολλά τα κεφάλαια που μεταφέρθηκαν σε αυτές τις οικονομίες. Παρατηρήθηκε μία μεγάλη πτώση, κυρίως το 11 και το 12. Παρατηρείται αυτή η πτώση και σήμερα, αν το δει κανένας, απόψη κεφαλαίων όμως. Γιατί οι τράπεζες απέσυραν αρκετά κεφάλαια από αυτές τις χώρες, ήταν και υποχρέωση να το κάνουν μετά από πιέσεις. Μνημονιακή ακριβώς υποχρέωση για να μπορέσουν να σταθμίσουν λίγο τον κίνδυνο δεδομένης της κατάστασης των τραπεζών. Επομένως, απεσύρθησαν αρκετά κεφάλαια. Όμως, αν το δει κανείς από αριθμού επιχειρήσεων, πολλές άλλες επιχειρήσεις ελληνικές, μικρότερες ή μεγαλύτερες, έχουν επεκτείνει τη δραστηριότητά τους σε αυτήν την περιοχή, γιατί θεωρείται μια περιοχή η οποία είναι αναδυόμενη, έχει αρκετά εκατομμύρια κατοίκους, είναι μια καινούργια αγορά. Και έτσι πολλές επιχειρήσεις στο εσωτερικό, μάλιστα θα σας πω ότι πρόσφατα έκανα και μία μελέτη που αφορούσε ελληνικές επιχειρήσεις για τους λόγους για τους οποίους επενδύουν προς το εξωτερικό και φαίνεται ότι επενδύουν πλέον πολύ έντονα στο εξωτερικό γιατί θέλουν να φύγουν και από την Ελλάδα. Άρα η πιο πρόσφορη περιοχή για να πάνε είναι η Εγκύτητα, εκεί που ξέρουμε γιατί υπάρχουν γνωριμίες, υπάρχουν σχέσεις, λίγο πολύ γνωρίζουμε αυτές τις περιοχές, οπότε είναι πολύ εύκολο, δεδομένου ότι είναι και νέες αγορές, να μπορέσουν να μεταφερθούν και βέβαια λόγω της καλύτερης φορολογίας, αλλά δεν είναι μόνο η καλύτερη φορολογία, είναι ότι είναι και εκεί, είναι και κοντινές περιοχές, γνωρίζουν και το μενταλιτέ λίγο αυτών των περιοχών, έχουν καταλάβει τι γίνεται. Επομένως, ναι μεν από άποψη κεφαλαίων παρατηρήθηκε έντονη πτώση 11-12, ξισορρόπησαν τα πράγματα μετά. Δεν ήταν ισόρροπη η μείωση αυτής όλης της οικονομίας προφανώς, για τις οποίες μιλάμε. Όμως από άψη αριθμού επιχειρήσεων βλέπουμε έντονη δραστηριοποίηση όσο πάει και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε στον κύριο Τσαρδανίδη. Στο βιβλίο σας για την οικονομική διπλωματία περιγράφεται πώς οι αρμοδιότητες που αφορούν τους οικονομικούς διπλωμάτες έχουν περάσει από διαφορετικά υπουργεία. Έχουμε πάει από το Υπουργείο Εμπορίου, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κράτσικο. Ξανά στο Υπουργείο Εξωτερικών τώρα. Θέλετε να μας δώσετε μια σύντομη, έτσι, να κάνετε μια σύντομη ιστορική αναδρομή αυτών των μεταβολών και να μας εξηγήσετε αν έχουν αποδώσει αυτές οι μεταβολές, αν ήταν αποτελεσματικές. Μπορώ να συμπληρώσω δύο στοιχεία από τις προηγούμενες ερωτήσεις. Βεβαίως. Ωραία. Για να ως προς τα μέσα, πρώτα. Mm-hmm. Το βασικό μέσο για την οικονομική διπλωματία, είτε με την έννοια που είπα με στόχευση εξωτερική πολιτική ή με στόχευση εξωτερική οικονομική πολιτική, είναι να έχει αυτό που στην βιβλιογραφία των διεθνής σχέσεις λέγεται economic statecraft, δηλαδή οικονομική δυνότητα. Πρέπει να έχει ένα κράτος μια οικονομική βάση, ούτως ώστε στην ουσία να επιβάλλει και να επηρεάσει τις αποφάσεις άλλων χωρών. Αυτό είναι εξάλλου η ουσία της εξωτερικής πολιτικής. Παραδείγματος χάρη το εμπάργκο στη Ρωσία, γιατί γίνεται. Ή εμείς το εμπάργκο που είχαμε κάνει στην τότε που δουμούν σημερινή Βόρεια Μακεδονία. Δύο εμπάργκα, ένα κρυφό, ένα φανερό. Για να τους πιέσουμε να αλλάξουν την πολιτική τους. Φυσικά δεν την άλλαξαν, γιατί δεν είναι μόνο εξαρτάται ποια είναι η στοχεύσή σου. Αλλά σίγουρα τους δημιούργησε απώλειες. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή να συγκρατήσετε το economic statecraft, την οικονομική δυνότητα. Όσον αφορά στα Βαλκάνια, η παρουσία στην Ανατολική Ευρώπη είναι εν μέρει ένας μύθος για την Ελλάδα. Θα σας εξηγήσω γιατί. Πρώτον, δεν αφορά όλη την Ανατολική Ευρώπη. Αφορά
την Πογουδουμού, τη Βουλγαρία, Ρουμανία και την Αλβανία. Σε όλες τις υπόλοιπες και εν μέρη τη Σερβία. Σε όλες τις υπόλοιπες, κυρίως Κροατία δηλαδή, και Ρουμανία κιόλας, αν και είναι έντονο το ελληνικό κεφάλαιο, ήταν έντονο, υπήρχαν και άλλες χώρες. Ήταν η Ιταλία, η Αυστρία, η Γερμανία. Στη Σλοβενία δεν είχαμε τίποτα, αλλά οι Σλοβένοι δεν θεωρούν τον εαυτό του πια νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο στοιχείο, πριν προχωρήσω σε αυτό που με ρωτήσατε, είναι ότι δημιουργήσαμε, κατασκευάσαμε και ένα μύθο εδώ, ότι είμαστε σε τρεις αλλεπάλληλους κύκλους, το κέντρο των Βαλκανίων. Ότι είμαστε καταρχήν εναντίον του μουσουλμανικού τόξου. Ότι είμαστε οι σωματοφύλακες, οι διγενεί ακρίτες της Δύσης στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κυρίως όσον αφορά την απορρόφηση της μουσουλμανικής πίεσης. Γιατί είναι και μουσουλμανικές χώρες αυτές. Ο δεύτερος μύθος που καλλιεργήσαμε ήταν ότι είμαστε κατά κάποιο τρόπο φάρος με τον οποίο ιδίως η Θεσσαλονίκη θα γίνει η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, η ενδοχώρα. Στη δεκαετία του 1990 αλλεπάλληλα συνέδρια είμαστε με το Σύνδεσμο Βιομηχανίας Βόρειας Ελλάδος, καλά τα κάναμε, αλλά δεν απέδωσε τόσο πολύ. Και το τρίτο ότι είμαστε η γέφυρα με την Ευρώπη. Χωρίς την Ελλάδα δεν μπορεί να πάνε εκεί, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοηθήσαμε όμως πάρα πολύ και ασκήσαμε μια θετική εξωτερική πολιτική που είχε και οικονομικά στοιχεία, παραδείγματος χάρη το ΕΣΟΑΒ, το οποίο και αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε κάποιους μοχλούς για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τη σχέση μας με τα Βαλκάνια. Τώρα να έρθω στην ερώτηση δικιά σας, η οποία ήταν η πικρά ιστορία και ο κύριος Τζεν ίσως είναι πιο αρμόδιος από μένα να απαντήσει, αλλά θα το πω έτσι εντελώς επεγγραμματικά και αν θέλετε κύριε Τζεν, συμπληρώστε. Είναι οι οικονομικοί διπλωμάτες, είναι οι Παλαιστίνοι της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Τους μεταφέρουν από το ένα υπουργείο στο άλλο σε διάφορες χρονικές περιόδους που είπατε. Γιατί? Γιατί νομίζω αποτελούν ένα case study της παθογένειας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, διαχρονικά. Μπορεί ένας υπουργός, παραδείγματος χάρη, να θέλει να το μεταφέρει για να πάει σε άλλο υπουργείο, όταν μεταφέρεται κι αυτός, μπορεί να θέλει να πάρει και όλη την υπηρεσία για να έχει ένα μεγαλύτερο μοχλό πολιτικής επιρροής. Έχει συμβεί κι αυτό. Άρα έχω την εντύπωση ότι αυτή η συνεχή μεταφορά συνεχίζεται ακόμα και τώρα. Και αυτό δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για την απόδοση. Πρώτον του προσωπικού της οικονομικής διπλωματίας και δεύτερον γεγονός της ενός φαινομένου που το έχω μελετήσει αρκετά, ειδικά με case study την οικονομική διπλωματία, που δεν συμβαίνει στα μικρά κράτη. Αυτό δεν συμβαίνει στα μικρά κράτη, συμβαίνει στα μεγάλα κράτη, τις διαγραφειοκρατικές, ενδογραφειοκρατικές γενέξεις. Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, Υπουργείο Εξωτερικών, που δημιουργείται το φαινόμενο του γραφειοκρατή του bureaucracy politics. Στην Ελλάδα συνέβη αυτό. Ότι δηλαδή οι ενδογραφειοκρατικές διαμάχες είχαν πεδίο την οικονομική διπλωματία για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους, να σας πω ένα παράδειγμα, για να μην μιλάω έτσι εντελώς στον αέρα. Επί Υπουργείας Γεωργίου Παπανδρέου, Υπουργός Εξωτερικών, επειδή άρχισε η Ελλάδα να αναπτύσσει μία πολιτική βοήθειας αναπτυξιακής βοήθειας στο εξωτερικό και επειδή βασικά ως μοχλούς αυτής της οικονομικής βοήθειας της είχε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και θα έρχονταν πόροι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, απεφάσισε μέσα σε μία νύχτα να μεταφέρει την οικονομική διπλωματία και κατά παράδοξον τρόπο ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί δεν έχει πάει όλη η οικονομική διπλωματία στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έμειναν ορισμένα πεδία, παραδείγματος χάρη τη κοινή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Είναι ακόμα το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο ΣΑ και εν μέρει και ο ΣΕΠ.
ένα μέρος ήταν από εδώ, ένα μέρος από εδώ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Αν και υποψιάζομαι γι' αυτό. Για προσωπικούς λόγους. Άρα υπάρχει η προσωποποίηση των επικεφαλής της γραφειοκρατίας για να μπορέσει να μεταφέρει, στην περίπτωση του Γεωργίου Παπανδρέου, να μεταφέρει γιατί είχε χρήμα. Όταν μοιράζεις χρήμα, έχεις και πολιτική εξουσία. Και έτσι πήγαν και οι οικονομικοί διπλωμάτες, όπως και η αναπτυξιακή διπλωματία, ένα μέρος της, τουλάχιστον, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό είναι το παράδοξο φαινόμενο στην Ελλάδα. Η μεταφορά στα Υπουργεία Εξωτερικών δεν είναι πρωτοφανές. Και οι άλλες χώρες έχουν κάνει. Αλλά το έχουν κάνει με συντονισμό, με μελέτη, αφού βρήκαν ποιες θα είναι τα υπέρ και τα κατά, όπως η Ολλανδία, παραδείγματος χάρη, μετέφερε της οικονομική της διπλωματία, όπως και την αμυνταξιακή της βοήθεια εντελώς, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και εγώ το υποστηρίζω αυτό για κάποιους λόγους που αργότερα μπορούμε να το εξηγήσουμε. Αλλά δεν είναι πρωτοφανές. Το πρωτοφανές είναι όμως ότι άντε πήγαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άρχισε πάλι η μουρμούρα και η συζήτηση, ανάλογα ποιος είναι ο υπουργός, να τους μεταφέρουν ξανά στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένα μεγάλο μπέρδεμα, γίνεται μια εντελώς διαφορετική, κατά κάποιον τρόπο, διαμάχη, η οποία δεν μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Όταν λέω να ξαναμεταφερθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, εννοώ επικρίσεως, επικρίσεως επιδιώχθηκε να γίνει αυτό. Και αυτή νομίζω είναι μια κλασικό παράδειγμα της παθογένειας, είτε για καθαρά λόγους προσωπικούς των επικεφαλής πολιτικών, είτε για λόγους που έχουν σχέση με γραφειοκρατική φιλοδοξία της ίδιας της γραφειοκρατίας. Παραδείγματος χάρη τους οικονομικούς διπλωμάτες δεν τους καλοδέχτηκαν οι γραφειοκράτες του Υπουργείου Εξωτερικών. Να πω ένα ανέκδοτο που μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο Κασιμάτης, για να καταλάβετε τι εννοώ. Και θα τελειώσουμε. Ο Κασιμάτης, που ήταν πρόεδρος του Ελληνοαραβικού Ατμοϊωτερίου, ήθελε να κάνει μια επιχειρηματική αποστολή που συνηθίζεται στο Λίβανο. Τηλεφώνησε λοιπόν στον τότε πρέσβη και του είπε: ετοίμασε και προετοίμασε την, να μας κλείσει ραντεβού με διάφορες επιχειρηματίες στο Λίβανο κλπ. Πότε θα έρθετε, είπε ο πρέσβης, το οδηγήθηκε ο ίδιος ο Κασιμάτης. Πότε θα έρθετε, θα έρθουμε την τάδε του μηνός. Α, με συγχωρείτε, την τάδε του μηνός εγώ θα πάω στην όπερα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τα ντοματάκια και τα αγγουράκια. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και φυσικά η οργάνωση της αποστολής δεν ήταν και τόσο σημαντική. Άρα τα σώματα αυτά των διπλωματών των παραδοσιακών, το λέω παραδοσιακών, των διπλωματών όπως γνωρίζουμε και των οικονομικών διπλωματών, υπήρχε πάντοτε μία διένεξη που δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει. Θα σταματήσω. Κύριε Τζένα, αν θέλετε να συμπληρώσετε. Να προσθέσω κάτι και να απαντήσετε συνολικά. Θέλω, πέρα από το σχόλιο σας για τις μεταφορές αυτές της οικονομικής διπλωματίας στα διαφορετικά υπουργεία, να μας περιγράψετε την καθημερινότητα ενός οικονομικού διπλωμάτου. Δηλαδή, τι κάνει ένας οικονομικός διπλωμάτης. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες. Νομίζω ότι ο κύριος Αλανίδης πολύ γλαφυρό τρόπο είπε αυτή την, θα το μπορούσα να πω, δραματική κατάσταση που υπάρχει σε αυτές τις αλληλομεταφορές της οικονομικής διπλωματίας από Υπουργείο σε Υπουργείο. Υπουργείο Εμπορίου, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Υπουργείο Εξωτερικών και τα ανάπαλλη. Θα πω ότι μετά την τόση της δικτατορίας, υπουργός πρώτος στην κυβέρνηση, τότε του κ. Καραμαλή, ήταν ο Κανελόπουλος Αθανάσης, ο μακαριστός, να το πω έτσι, ο οποίος ανέλαβε το Υπουργείο Εμπορίου και τότε ο κλάδος των οικονομικών διπλωματών είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και ζήτησε την άμεση μεταφορά του στο Υπουργείο Εμπορίου, λέγοντας την εξής φράση: επαναφέρω την έγκλη στο Υπουργείο Εμπορίου. Λες δηλαδή, ήταν θέμα έγκλη για ένα Υπουργείο να πάρουν τους οικονομικούς διπλωμάτες, ανεξάρτητα αυτό συνέφερε την εξωτερική οικονομική πολιτική της χώρας.
Βλέπετε λοιπόν τα κριτήρια ήταν εντελώς υποκειμενικά και όχι σωστά, γιατί ποτέ δεν υπήρξε μία στρατηγική για την οικονομική διπλωματία. Αυτές λοιπόν οι αλληλομεταφορές είχαν ως αποτέλεσμα αφενός την απογοήτευση των ανθρώπων αυτών που στελεχώνουν τα οικονομικά τμήματα των πρεσβειών μας, είτε υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία, και αφετέρου υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα, αφού είναι επουσιώδης η στελέχωση των τμήματων αυτών και είναι πραγματικά δραματική κατάσταση λόγω της ελλείψεως προνδυνίων για να μπορέσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Υπάρχουν πολλά συστήματα σήμερα οικονομικής διπλωματίας και όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Στραδανίδης για την Ολλανδία που αναφέρθηκε, υπάρχει το λατινικό και το αγγλοσαξονικό σύστημα. Το λατινικό σύστημα είναι όταν αυτά υπάγονται στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας ή σε παραγωγικά υπουργεία οι οικονομικές διπλωματικές υπηρεσίες. Με πρωτεργάτη θα έλεγα τη Γαλλία, η οποία έχει το Ministère des Finances, το Υπουργείο Οικονομίας, αλλά έχει δημιουργήσει μία διεύθυνση που λέγεται DRE, Direction Générale du Commerce Extérieur, δηλαδή Γενική Διεύθυνση Εξωτερικού Εμπορίου, η οποία ανοίξει σε δύο υπουργεία. Στο Υπουργείο Οικονομίας και στο Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου. Και είναι κοινή η διεύθυνση, ώστε να μην υπάρχει ανταγωνισμός και να μπορούν να προωθούν τα συμφέροντά τους. Το θετικό στοιχείο για τις υπηρεσίες αυτές είναι ότι όταν η Γαλλία κρίνει ότι τα οικονομικά συμφέροντα μιας χώρας είναι πάρα πολύ σημαντικά, τότε τοποθετεί επικεφαλής της πρεσβευτικής αρχής οικονομικό διπλωμάτη. Δηλαδή στην Κορέα, παραδείγματος χάρη, το Κορέα έχει οικονομικό διπλωμάτη, γιατί σου λέει με την Κορέα τι έχουμε να μοιράσουμε πολιτικά, ούτε πόλεμο πρόκειται να κάνουμε, ούτε να έχουμε πολιτικές διεκδικήσεις. Έχουμε όμως οικονομικά συμφέροντα. Άρα θα πάρω ένα οικονομικό διπλωμάτη, ο οποίος θα μου προάγει τις οικονομικές εμπορικές σχέσεις. Πολύ σημαντικό. Ορίστε. Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει το αγγλοσαξονικό σύστημα, το οποίο υπάγονται στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ο Καναδάς, οι οποίοι είναι διπλωμάτες που κάνουν ένα rotation, μια, αν θέλετε, ένα γύρο σε διάφορα πόστα. Την μια φορά είναι προφορτική σύμβουλη, την άλλη είναι οικονομική σύμβουλη, την άλλη είναι εκπαιδευτική σύμβουλη, την άλλη είναι πολιτική σύμβουλη, την άλλη είναι πρόξενη, για να γνωρίζουν όλα τα θέματα. Πλην όμως έχουν τεχνοκράτες από κάτω, οικονομολόγους, συνήθως με σύμβαση, για να τους εξυπηρετούν στα πολύ εξειδικευμένα θέματα. Εμείς περάσαμε από όλα τα στάδια και από όλες τις μορφές. Και σήμερα είμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα, τους οικονομικούς διπλωμάτες, δεν τους έχει δώσει, κατά την άποψή μου, τη θέση που τους πρέπει και τους αξίζει, για να μπορούν απερίσπαστοι να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και να αισθάνονται περήφανοι ότι εκτελούν σωστά τη δουλειά τους στα γραφεία που υπηρετούν. Επειδή ρωτήσατε ποια είναι η δουλειά του διπλωμάτη. Ο διπλωμάτης προωθεί τα οικονομικά εμπορικά συμφέροντα της χώρας, στη χώρα που είναι διεπιστευμένος, αναπτύσσοντας δημόσιες σχέσεις, όχι μόνο στις δημόσιες αρχές και στη σαλόνια, αλλά και στη λεγόμενη πιάτσα. Δηλαδή, θα πρέπει να δει καταρχήν όλα τα παραγωγικά επιμελητήρια, θα πρέπει να επισκεφθεί τις αγορές, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με εμπορικούς οικονομικούς παράγοντες που θα είναι πιθανή ή εκολαπτώμενη εισαγωγή ελληνικών προϊόντων ή ενδιαφερόμενες τράπεζες ή φορείς οικονομικοί που θα μπορούσαν να προκληθούν και να προσκληθούν να επενδύσουν στην Ελλάδα, με συγκεκριμένες προτάσεις όμως και όχι ευκαιριακά, τότε θα μπορεί να έχει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Δεν είναι ο άνθρωπος ο γραφειοκράτης, ο οποίος κάθεται και διεκπερώνει έγγραφα. Πρέπει να είναι μάχημος, πρόσω γραμμή και να αναπτύσσει δημόσιες σχέσεις. Επίσης, τα γραφεία των οικονομικών εμπορικών υποθέσεων των πρεσβειών μας πρέπει να είναι στην ουσία executive offices. Τι σημαίνει αυτή, τι σημαίνει αυτό. Το γραφείο του οικονομικού διπλωμάτη είναι το σπίτι του εξαγωγέα, του επενδυτή και του ξένου εισαγωγέα, αν θέλετε, και εκεί θα μπορούν να γίνονται meeting όπου θα έχουν την πλήρη στήριξη
του Τμήματος των Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων, όταν χρειαστούν πληροφόρηση, όταν χρειαστούν επαφή με την Ελλάδα, ώστε μία διαπραγμάτευση που θα γίνει διακριτικά στον χώρο αυτό να έχει θετικά αποτελέσματα με την ουσιαστική συνδρομή του οικονομικού διπλωμάτη και να μην είναι απλώς μία επίσκεψη εθιμοτυπική ενός που ενδιαφέρονται για εισαγωγές ή εξαγωγές. Λέμε στην διπλωματική γλώσσα ότι όταν ένας επισκέπτης πάει στον οικονομικό διπλωμάτη για να πάρει πληροφόρηση από την Ελλάδα ή ένας ξένος εισαγωγέας ή επιχειρηματίας ή τραπεζίτης που θέλει μία συγκεκριμένη πληροφόρηση από τον Έλληνα οικονομικό διπλωμάτη, όπως λέμε, τσακίζει την κάρτα. Δηλαδή δίνει την κάρτα του, την τσακίζει στην άκρη για να αποδείξει ότι πέρασε και περιμένει κάποια αντίδραση, κάποια θετική αντίδραση από το οικονομικό τμήμα της πρεσβείας. Έτσι μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα, εφόσον ο οικονομικός διπλωμάτης επίσης είναι υποχρεωμένος να κάνει και έναν απολογισμό κάθε μήνα, τι έκανα, τι δεν έκανα, τι θα μπορούσα να κάνω και τι πρέπει να κάνω, ώστε να έχει ουσία η δουλειά που κάνει και να μην είναι ο γραφειοκράτης ο οποίος περιμένει το έγγραφο ή να χτυπήσει καλά την τελεία στο έγγραφο που θα στείλει για να περνάει ο καιρός. Αυτή είναι η δουλειά του οικονομικού διπλωμάτη, που χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μπορεί να παίζει και το τένις του και να πηγαίνει τις δεξιώσεις και να βλέπει και τους άλλους συναδέλφους. Στην όπερα. Και στην όπερα επίσης, χωρίς αυτό να έχει επιπτώσεις, μπορεί να έχει επιπτώσεις στη δουλειά του που είναι ουσιαστική και περιμένει ο κόσμος που θέλει να ασχοληθεί με τις διεθνείς οικονομικές εμπορικές σχέσεις Ελλάδος-εξωτερικό, περιμένει να ανταποκριθεί και να του δώσει το έναυσμα και τη συνδρομή να επιτύχει τους στόχους του. Αυτή είναι η δουλειά του οικονομικού διπλωμάτη και θα τον βοηθήσει τον Έλληνα εξαγωγέα να πετύχει όταν έρθει στις διαπραγματεύσεις του. Και εδώ θα πω ένα παράδειγμα και δεν θα πάω το Φρονσάλ. Για να καταλάβετε ότι κάθε χώρα έχει ξεχωριστή διαπραγματευτική νοοτροπία. Και εγώ θα σας πω ένα προσωπικό μου παράδειγμα, γιατί αυτό σας τρώω το χρόνο ίσως. Κάποτε στη Σουηδία, όταν υπηρετούσα, ήρθε κάποιος και μου λέει: ξέρετε, στην Ελλάδα εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη και την καλύτερη ποιότητα ροδακίνων και μερικόκων σε κομπόστες, σε σιδηροκηπία που λέμε. Ήρθε λοιπόν ένα εισαγωγέας από την Άζα και μου λέει: ξέρετε, λέει, θα σας παρακαλώ πολύ να με φέρετε σε επαφή με κάποιον εισαγωγέα, γιατί έχω αυτά τα δείγματα, είναι καταπληκτικά. Του κλείνω εγώ ένα ραντεβού με τον Μέλλερ, θυμάμαι έναν Νίκο. Πάμε και τον βλέπουμε, ανοίγει την κονσέρβα ο bike manager. Ανοίγει, λέει, μα πολύ ωραίο, λέει. Θαυμάσια, λέει. Τέλεια, μου αρέσει, λέει. Λέει, πόσο το δίνετε, κύριε Τάδε. Λέει, αυτό λέει, κοιτάξτε, δύο κορώνες Σουηδίας είναι το σιδηροκηπείο. Για εσάς θα σου δώσω 1,5, λέει, εντάξει. Το κοιτάζει εδώ καλά. Λέει, αφήστε, λέει, δεν με ενδιαφέρει. Καλά, λέει, θα σου αφήσω, λέει, 1,35. Λέω, κύριε, λέει, δεν με ενδιαφέρει. Λέει. Μα τέλος πάντων, λέει, κοιτάξτε, κάτι, θα λέω, κατά ταξίδι. Σου αφήσω 1,10, λέει, να τελειώνουμε, λέει, να φύγει. Του λέει, εκνευρισμένος ο Σουηδός, όχι, δεν με ενδιαφέρει, φύγε. Μόλις βγαίνουμε έξω, αρχίζει εμένα και μου λέει: συμπλαστήμιες, αυτή είναι η Σουηδία, έτσι κάνουνε, τι περιμένεις, αν δεν κάνουμε εισαγωγές. Λέω: μα συγχωρείτε, ο Σουηδός ήρθες. Γιατί, εγώ αυτό μου λέει: είσαι με τους Σουηδούς. Όχι, του λέω. Τι είπες δύο, και εσύ ένα μισθό, ήξερε και από χθες. Όχι. Άρα του έδωσε αμέσως την εντύπωση ότι του πουλάς εκδούλευση. Ένα το κρατούμενο. Μετά από 1,5 έπεσε μέχρι 1,10. Δηλαδή περίπου 50%. Άρα είσαι κακόπιστος, αναξιόπιστος. Και δεν παρέχει τα ηχέγγυα για να μπορέσει να σου κάνει μία παραγγελία ο άνθρωπος. Τώρα του λέω: αν ήσουν, λέει, έπρεπε λοιπόν από πρώτη στιγμή να του πεις. Και τι να κάνω, μου λέει, να του πεις. 1,5 ευρώ είναι το σιδηροκηπείο. Εάν μου κάνει μία παραγγελία για 2-3 χρόνια σε μία X ποσότητα, εγώ μπορώ να συμπιέσω το κόστος μου και να σου δώσω 1,40. Αλλά θα το αιτιολογήσεις. Δεν θα του κάνεις χάρη. Καταλαβες και θα καταλάβει ότι πράγματι με τη συμπίεση του κόστους μπορείς να του δώσεις μια ανταγωνιστική τιμή. Τώρα του λέω, αν πας στην Αίγυπτο να πουλήσεις αυτές τις κομπόστες, θα του πεις στον bank manager 2 λίρες Αγγλίας και μία δική σου 3 και θα την κλείσεις. Γιατί έτσι δουλεύει ο Αιγύπτιος. Τι να κάνουμε. Πρέπει να μαθαίνουμε ότι κάθε χώρα έχει μια τεχνική διαπραγματεύσεων. Αυτό λοιπόν καλό είναι να τον συμβουλεύουμε σαν οικονομικοί διπλωμάτες στον κάθε ένα που έρχεται και να του λέμε τις ιδιαιτερότητες της χώρας που έχει, αν θέλουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα επιτυχητό. Συγγνώμη, πήρα του χρόνου. Think globally, act locally.
Νομίζω μου έδωσε μια πολύ ωραία πάσα ο κύριο Τζεν, διότι αυτό που αναφέρει τώρα είναι ουσιαστικά το στοιχείο του πολιτισμού μέσα στην οικονομική διπλωματία. Και έρχομαι σε εσάς, κυρία Κονταρίδη. Θα επανέλθω στο ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων. Ξεκίνησε το 2002 με σκοπό να δημιουργήσει πολιτική, κοινωνική και οικονομική σταθερότητα στα Βαλκάνια, να εξυγχρονιστούν κάποιες υποδομές, να γίνουν καλύτεροι θεσμοί, εκδημοκρατισμός, λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερη διαφθορά και κατά τα ψέματα να υπάρξει και μια οικονομική διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Θέλω λοιπόν την αξιολόγησή σας για το σχέδιο αυτό και εάν οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν το στοιχείο του πολιτισμού για να επιτύχουν. Ναι, να κάνω και ένα σχόλιο να το δέσω λιγάκι, γιατί και αυτό επίσης εντάσσεται στο συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξω. Γιατί μίλησε πολύ ωραίο ο κ. Τζεν και είπε για το πώς θα πρέπει να ασκούν τη διπλωματία οι οικονομικοί διπλωμάτες. Επίσης, πολύ ωραία το είπε και ο κύριος Τσαρδανίδης νωρίτερα για το πώς μετακινούνται οι υπηρεσίες αυτές από Υπουργείο σε Υπουργείο. Και αυτό γενικότερα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού που θα έπρεπε να έχει μια χώρα σε όλους τους τομείς. Γιατί και αυτό που με ρωτήσατε, το σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης, και αυτό επίσης θα έπρεπε να ενταχθεί ή να έχει ενταχθεί εξ αρχής σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο. Αυτό που ποτέ δεν είχαμε στην Ελλάδα ήταν ένα μακρόχρονο στρατηγικό σχέδιο. Γιατί όταν κάνεις ένα στρατηγικό σχέδιο, το κάνεις σε βάθος χρόνου, που θέλεις να φτάσει η χώρα, όπως κάνουν όλοι οι επιχειρηματίες όταν καταρτίζουν τα στρατηγικά τους σχέδια για το πού θα πάει η επιχείρησή τους. Αυτό λοιπόν σαν χώρα δεν το είχαμε ποτέ. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις ανάλογα με τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα, όπως είπε ο κ. Τσαρδανίδης νωρίτερα, ή ανάλογα με το πώς είναι η πολιτική άνεμη κατά διαστήματα, και έτσι χάνουμε πολύτιμους παραγωγικούς πόρους από τη χώρα που αν τους είχαμε χρησιμοποιήσει σωστά θα είχαν αποδώσει καρπούς. Τώρα, πραγματικά, ανέφερε ο κ. Τσαρδανίδης ότι η Ελλάδα προσπάθησε, θέλησε να παίξει ένα ρόλο στα Βαλκάνια και θα μπορούσε να έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στα Βαλκάνια. Θα μπορούσε να έχει επωφεληθεί πολλαπλώς. Δυστυχώς, βεβαίως, πήρε αυτήν την πρωτοβουλία για το σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης. Ήταν ένας προϋπολογισμός γύρω στο μισό δις. Όπως πολύ σωστά είπατε, το σχέδιο αυτό προέβλεπε το να βοηθήσει αυτές τις χώρες να αναπτυχθούν σε διάφορους τομείς, τόσο σε υποδομές, όσο επίσης στον τομέα της εκπαίδευσης, στο κράτος δικαίου, δηλαδή ευρύτερα στο θεσμικό πλαίσιο των χωρών αυτών, να τις βοηθήσει λοιπόν στην ευρύτερη ανάπτυξή τους, με σκοπό να υπάρχουν ωφέλη κοινά και για τις δύο χώρες και για τη διείσδυση της Ελλάδας σε αυτές. Τα πρώτα χρόνια έγιναν κάποια λίγα πράγματα, αλλά όπως ακούσαμε και νωρίτερα, τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, οι αλληλοεπικαλύψεις και τα πολλά υπουργεία που εμπλέκουν και πολλές υπηρεσίες που εμπλέκονται σε κάθε έργο που είναι να γίνει. Όλα αυτά εμπόδισαν και το σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης, που ήταν πάρα πολύ φιλόδοξο να αποφέρει τους καρπούς που θα μπορούσε να έχει αποφέρει. Δεν μιλάμε βέβαια για όταν πια μετά το 7 είχε διαφανεί το 8 ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά στην Ελλάδα, γιατί εκεί κατάλαβαν και οι ίδιες οι χώρες των Βαλκανίων ότι δεν μπορούν να περιμένουν και πολλά πράγματα από την Ελλάδα. Βέβαια το σχέδιο αυτό είχε επεκταθεί, θεωρώντας ότι κάποια έργα θα ολοκληρωθούν κάποια στιγμή από αυτά που ήταν ενταγμένα αρχικώς να γίνουν. Δυστυχώς δεν έχει αποδώσει τους καρπούς, τους φιλόδοξους που θα θέλαμε και γι' αυτό, αν θέλετε, δεν έχει ακουστεί και πάρα πολύ. Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού που είπα νωρίτερα, είναι και το σχέδιο της ενημέρωσης και της πληροφόρησης. Όταν θέλεις να καταστήσεις τη χώρα σου έναν παίκτη στο διεθνές γίγνεσθε, πρέπει αυτό να το κάνεις και με τρόπο που να φαίνεται και να ακούγεται. Αυτό το σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης λοιπόν δεν μπορούμε σαν χώρα να κάνουμε το marketing που χρειάζεται της χώρας. Δυστυχώς το marketing βοηθάει, μπορεί να μας αρέσει γιατί είναι λέξη ίσως που δεν την έχουμε συνηθίσει, αλλά δυστυχώς το marketing, θα μιλήσουμε ίσως αργότερα για
το πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα branding για την Ελλάδα και όλα αυτά τα σχετικά. Αλλά το marketing είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να δώσεις και το σκοπό και να βρεις και αρρωγούς, να βρεις και βοηθούς στην προσπάθεια που θέλεις. Δυστυχώς, λοιπόν, δεν τα πήγαμε καλά εκεί. Παρόλο που έχει επεκταθεί το σχέδιο, δεν νομίζω ότι οι φίλοι μας, οι γείτονες, περιμένουν πλέον πράγματα από εμάς, γιατί ξέρουν ήδη εμείς είμαστε και πάρα πολλά χρόνια στην κρίση ούτως ή άλλως, οπότε έχουμε τα δικά μας προβλήματα τώρα και τα δικά μας έργα που δεν προχωράνε εδώ και χρόνια. Επομένως, νομίζω ότι και αυτό το κάψαμε το χαρτί που είχαμε, γιατί πιστεύω προσωπικά ότι ήταν ένα πολύ δυνατό χαρτί αυτό που ξεκίνησε, ήταν φιλόδοξο. Αλλά κατ' εμέ δεν είχε και πολλές ελπίδες εξ αρχής, γιατί δεν έχουμε μάθει μάλλον από την εμπειρία μας και κρίνουμε στην καθημερινότητά μας τι συμβαίνει με το θεσμικό μας πλαίσιο και τις αλληλεπικαλύψεις που ακόμα και σήμερα, ενώ τα ξέρουμε τα προβλήματα, ενώ βρισκόμαστε 10 χρόνια στην κρίση, ακόμα δεν εννοούμε να τα λύσουμε και μιλάμε περί άλλων τυρβάζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσαρδανέ, επιστρέφω σε εσάς. Στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει η θεωρία της σύνθετης Αλεξάνδρης, η οποία λέει ότι οι χώρες που διατηρούν καλές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις είναι δύσκολο να έρθουν σε πολεμική σύγκρουση μεταξύ τους. Και θέλω να έρθω στο παράδειγμα της Ελλάδας και της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι ένας από τους στενούς εμπορικούς εταίρους μας, νομίζω είναι τρίτος εμπορικός μας εταίρος φέτος, τέταρτος ήταν πέρσι, κάποιες χρονιές ήταν και πρώτος. Για σας έχει βάση αυτή η θεωρία στο παράδειγμα της Ελλάδας και της Τουρκίας ή πρέπει να συνοδεύεται και από άλλα στοιχεία όπως είναι ο πολιτισμός? Κρατήστε το, αλλά θέλω το ΕΣΟΑΒ λίγο να θέσω. Το ΕΣΟΑΒ, ωραία. Να πείτε για το ΕΣΟΑΒ. Να το διασκεδάσω λίγο το πράγμα σε σχέση με αυτά που είπα προηγουμένως, πολύ σύντομα. Κάτι έκανε. Στην αρχή βεβαίως. Κάτι έκανε. Ναι. Και δρόμους προσπάθησε να κατασκευάσει. Και κατασκεύασε στην Νότια Αλβανία, στον δρόμο στην Τικονόπολη. Το πιο σημαντικό από πλευράς δημόσιας σχέσεως, δηλαδή PR της Ελλάδος θα φαίνεται, ήταν αυτό που προσπαθήσαμε να φτιάξουμε στο Σεράγεβο και το φτιάξαμε, εκείνο το εμβληματικό κτίριο των Ουρανοξύστη που είχε βομβαρδιστεί. Έγινε στο Σεράγεβο που είναι μουσουλμανικό αυτή τη στιγμή, που βρίσκεται στο μεριά των Μπόσνια, που φαίνεται ότι η Ελλάδα το έκανε που ήταν σε βολάρνα. Κατά κάποιον τρόπο. Αυτό που έχει σημασία είναι όμως ότι εκεί προσθέσαμε και αυτά που χειριζόντουσαν οι πρεσβείες, ορισμένα μικρά χρήματα που ήταν παιδικές χαρές, κανένα σχολείο, τίποτα, όλα αυτά πετύχαμε. Αυτό που έχει είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι το ΕΣΟΑΒ ήταν εθνικό πρόγραμμα, αν και η Παγκόσμια Τράπεζα κάπως ανακατεύτηκε. Αλλά επίσης δεν είναι μόνο οι Έλληνες που έχουν τις παθογένειές τους, είναι και οι Βαλκάνοι. Θυμάμαι ότι το δρόμο από τα Σκόπια για να πάει στην Νις της Σερβίας, που ήταν βασικό για μας, μας ενδιαφέρει για τις εξαγωγές μας, μπήκαν μέσα οι Σέρβοι, οι οποίοι θέλαν τρεις λωρίδες, που δεν υπήρχε τόση ανάγκη για τρεις λωρίδες ανακατεύθυνση, γιατί θέλαν τρεις λωρίδες, για να πάρουν το κατητής τους, εργολαβίες κτλ. Το σταματώ εδώ λοιπόν. Βαλκάνοι είμαστε όλοι εξάλλου. Είναι Βαλκάνοι. Είμαστε Βαλκάνοι, ναι. Λοιπόν, με ρωτήσατε τη σχέση της εμπορικών σχέσεων και αν αυτό μεταφράζεται σε ένα πολιτικό απείσμαν, σε ένα κατευνασμό που μπορεί να γίνει ανάμεσα στις δύο χώρες. Υπάρχει από τη μια στιγμή η αλληλοεξάρτηση και έχουμε το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, όπου υπήρχε η οικονομική αλληλεξάρτηση και όσο υπήρχε αυτή η αλληλεξάρτηση, όσο βάθαινε και η μεταξύ τους συνεργασία, άρα και ολόκληρη η ευρωπαϊκή συνεργασία. Αλλά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, η Γερμανία με τη Μεγάλη Βρετανία είχαν τεράστια οικονομική αλληλεξάρτηση στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τεράστια. Εμπόριο δίμετες, το οποίο αναπτυσσόταν ηλικιωδώς στην πρώτη περίοδο της παγκοσμοποίησης. Ποιο όμως έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος? Η Ελλάδα και η Τουρκία, όπως είπατε, δεν είναι η ίδια κατεύθυνση Γαλλίας, Γερμανίας με τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί το ποσοστό του εμπορίου της Τουρκίας για μας είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό που έχουμε εμείς σε σχέση με την Τουρκία.
είναι 2-3% της Τουρκίας, σε εμάς είναι πολύ μεγαλύτερο, ιδίως για τις εξαγωγές. Και οι εξαγωγές μας προς την Τουρκία, γι' αυτό είναι πρώτη και δεύτερη Τουρκία, είναι πετρελοειδή και βαμβάκι βασικά. Όλα τα άλλα δεν μετράνε και πολύ. Ενώ της Τουρκίας προς την Ελλάδα, αν δείτε, είναι κυρίως βιομηχανικά προϊόντα, γιατί η Τουρκία είναι πιο βιομηχανοποιημένο κράτος από την Ελλάδα. Βγάζει μηχανήματα, βγάζει αυτοκίνητα και κυρίως με τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Εάν καταφέρει και φτιάξει κι άλλο δηληστήριο η Τουρκία, να δείτε πώς θα πέσουν οι εξαγωγές προς την Τουρκία. Εφόσον θα έχει η ίδια, θα δηληστεί τα προϊόντα που τόσο ανάγκη έχει η οικονομία της. Από αυτή την άποψη λοιπόν, δεν είναι ίδια πράγματα. Και δεν μπορείς να πεις ότι η οικονομία οπωσδήποτε οδηγεί σε μια πολιτική κατανάλωση. Μπορεί να συμβεί το ένα, μπορεί να συμβεί και το άλλο. Και το αντίστροφο μπορεί να συμβεί. Εάν πιέζεις οικονομικά μια χώρα, δηλαδή με το εμπάργκο, με πρόθεση να την πιέσεις πολιτικά, δεν σημαίνει ότι αυτό θα έχει άμεσα ή οποφελή αποτελέσματα. Και τα διάφορα εμπάργκο, μάλλον η διεθνή βιβλιογραφία τα θεωρεί ως αποτυχημένα. Και το πιο πρόσφατο που είπα για τα Σκόπια. Άρα η οικονομική εξάρτηση, η οικονομική αλληλεξάρτηση θα πρέπει να τη δούμε κατά περίπτωση. Δεν μπορούμε να βγάλουμε γενικές θεωρήσεις πάνω σε αυτό. Άρα από αυτά που λέει ο κ. Σταρδανίδης συμπεραίνω ότι η οικονομία μόνο δεν αρκεί για να έχουμε ειρήνη. Και το βλέπουμε και στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας ενάντια της Ελλάδος. Τώρα πάω σε ένα άλλο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έντονη δραστηριοποίηση μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου, κυρίως στο κομμάτι το ενεργειακό και το αμυντικό. Δεν θα έλεγα ότι είναι ακόμη στρατηγική συμμαχία, είναι ένα είδος πρώιμης συνεργασίας. Και επειδή θέλω να επαναφέρω το στοιχείο του πολιτισμού, μιλάμε για χώρες με διαφορετικές θρησκείες, για χώρες με διαφορετικές κουλτούρες. Γίνεται λοιπόν να προχωρήσει μια τέτοια συνεργασία χωρίς να υπάρχει κοινό πολιτισμικό υπόβαθρο? Κύριε Τζέντιλε. Πιστεύω ότι ο πολιτισμός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη και των οικονομικών σχέσεων μεταξύ δύο χωρών. Ξέρετε, στην αρχαιότητα ο Θεός Ερμής ήταν και κερδός και λόγιος. Και όπως γράφει ο Ρόδοτος, όταν οι Έλληνες κάνουν αποικίες στη Μαύρη Θάλασσα, πρώτα δημιουργούσαν οικονομική δραστηριότητα και μετά περνάγανε πολιτιστικά μηνύματα. Η ερμηνεία είναι σαφής, διότι με άδειο στο μάχη δεν έχει καμία όρεξη να ακούσει ούτε για πολιτισμό, ούτε για ποιήση, ούτε για οικονομία. Αφού λοιπόν γεμίζανε στο μάχη τους, όπως περνάγανε τα πολιτιστικά μηνύματα της Ελλάδας. Εξού και ο Θεός Ερμής ήταν και λόγιος και κερδός. Αυτή λοιπόν η πρόθεση του πολιτισμού και ειδικά της Ελλάδας, που έχει πλούσιο πολιτισμό να προσφέρει, και λυπάμαι που θα το πω, αλλά απουσιάζει παντελώς η σωστή σύνθεση πολιτιστικών συμβούλων, cultural attaché οι κάσελος στις πρεσβείες μας, είναι ένα μεγάλο πλήγμα, γιατί είναι ντροπή να βλέπεις στη Γαλλία, το Καμερούν, να έχει στην πρεσβεία του μορφωτικό σύμβουλο πολιτιστικό και η Ελλάδα να μην έχει. Τι έχει να επιδείξει και να προωθήσει στον πολιτισμό του Καμερούν? Και πού είναι η Ελλάδα όταν ο ίδιος ο Μιτεράν είχε πει, έτσι έναν παρόν, ότι «La mère de la culture est la Grèce et la fille est la France». Η μητέρα του πολιτισμού είναι η Ελλάδα και η κόρη η Γαλλία. Και εμείς δεν έχουμε προωθήσει τον πολιτισμό μας. Έλεγε ο Ζακ Λαγκ, ο υπουργός πολιτισμού της εποχής, ότι αν οι Έλληνες ήξεραν να προωθήσουν και να πουλήσουν, εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια, τον πολιτισμό τους, θα είχαν καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό του εμπορικού του ψυγείου. Εμείς λέει, κάναμε και την Ευζήτη Μπαρντό ακόμη γραμματώσιμο. Αυτοί δεν ξέρουν να προωθήσουν τον πολιτισμό τους. Και σε αυτό νομίζω είχε δίκιο. Επιβάλλεται λοιπόν να προωθούμε τον πολιτισμό μας, γιατί ο πολιτισμός καταλαγιάζει τα πάθη, καταλαγιάζει τα μίση και μπορούν με διάφορες συμφωνίες να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός ήρεμου κλίματος. Το Ισραήλ έχει έναν πολιτισμό,
η Αίγυπτος έχει έναν πολιτισμό, η Ελλάδα έχει έναν πολιτισμό, μπορούν να τον προωθήσουν και να συνεργαστούν για αμοιβαίες ενημερώσεις, επισκέψεις και συνεργασίες. Άρα πιστεύω ότι, όπως λένε οι Anglo-Saxons, unite the world through culture, ενώνουμε τον κόσμο μέσω του πολιτισμού. Εμείς είμαστε προνομιακή χώρα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε άφθονο πολιτισμό. Να προβάλλουμε και να εξάγουμε. Άρα εναπόκειται σε εμάς, εναπόκειται και στα τμήματα τα πολιτιστικά που πρέπει να δημιουργήσουμε στις προσφυγές μας, να προωθήσουμε τον πολιτισμό μας. Θα πω εδώ πέρα και ένα παράπονο μου προσωπικό. Όταν κάποτε επέβαλα μια πρόταση να δημιουργήσουμε πολιτιστικά τμήματα της πρεσβείας μας, κοντέψανε να με εντσάρουν, διότι δεν θέλανε οι πρέσβεις να έχουν πολιτιστικούς συμβούλους, και όταν μάλιστα μου είπαν ότι είναι οικονομικό το πρόβλημα, τους αντιπρότεινα να κάνουμε επιτήμους, αμίστους πολιτιστικούς συμβούλους, διακεκριμένους ελληνιστές καθηγητές που υπάρχουν σε όλες τις χώρες, που για αυτούς περιποιεί ιδιαιτάτη τιμή να προβάλλουν τη χώρα που λάτρεψαν, και αμίστους. Και τότε είναι ακόμη χειρότερη η κατάσταση, διότι καταλαβαίνετε ότι δεν ήθελαν οι πρέσβεις να έχουν κάποιον καθηγητή φυσικά μέσα στην πρεσβεία, και μάλιστα άμιστο, που δεν τους είχε καμία ανάγκη, ο οποίος όμως, λόγω της θέσεώς του και του κύρους του ως καθηγητής, καταλαβαίνετε τι προσβάσεις θα είχε στις κυβερνήσεις τους και θα μπορούσε να προβάλλει καλύτερα την Ελλάδα. Και πώς διαφορετικά ήταν το θέμα της Μακεδονίας, παραδείγματος χάρη, να το προβάλλει σε μια ομιλία του ένας ελληνιστής καθηγητής ξένος στη χώρα αυτή, παρά ένας Έλληνας. Και όμως μέχρι σήμερα έχουμε αυτή την απουσία των πολιτιστικών συμβούλων. Είναι ένα δράμα, πιστέψτε με, και αυτό εμένα με πληγώνει προσωπικά. Πιστεύω λοιπόν απόλυτα ότι ο πολιτισμός παίζει μεγάλο ρόλο και πρέπει μαζί με την οικονομία να προβληθεί δεόντως με συγκεκριμένα προγράμματα και με συνεργασίες τόσο πολιτιστικών κέντρων της Ελλάδος και του εξωτερικού, αλλά και μέσα από τις πρεσβείες μας. Δεν ξέρω να σας κάλυψα. Ωραία. Κύριε Καρύβη, έρχομαι σε εσάς. Η πολυετής οικονομική ύφεση της χώρας μας έχει αναδείξει την ανάγκη για μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Και θέλω να σας ρωτήσω, το πολιτιστικό προϊόν της Ελλάδος προσφέρεται για μια τέτοια εξωστρέφεια και σε ποιους τομείς? Θέλω να αναφέρω κάποια στατιστικά στοιχεία για να βοηθήσω λίγα τη σκέψη σας. Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 1,4% του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2,8. Είμαστε στο μισό δηλαδή. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η προστιθέμενη αξία του πολιτιστικού προϊόντος έχει μειωθεί 55%. Πέσαμε δηλαδή περίπου στο μισό. Και ένα τρίτο στοιχείο, είμαστε καθαρός εισαγωγέας πολιτιστικών προϊόντων. Δηλαδή, η χώρα με τέτοιο πολιτισμό εισάγουμε περισσότερα πολιτιστικά προϊόντα από όσα εξάγουμε. Το λόγο σας. Θα συνεχίσω τη σκέψη του κ. Τζέν, γιατί πραγματικά ο πολιτισμός είναι ένα μεγάλο και δυνατό χαρτί μας. Εξάλλου, εμείς επιφανευόμαστε, και ιδιαίτερα τώρα μέσα στην κρίση, το ακούσαμε πάρα πολλές φορές, ότι η Ελλάδα έδωσε τα φώτα του πολιτισμού και θέλουμε σεβασμό και θέλουμε όλα αυτά. Πολύ ωραία, τα δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού. Αλλά να τον μάθουμε και εμείς αυτόν τον πολιτισμό μας όμως κάποια στιγμή, γιατί δεν αρκεί που το δώσαν οι μόνο πρόγονοι κάποια χρόνια πριν. Άρα, ο πολιτισμός λοιπόν νομίζω είναι ένα από τα δυνατά μας χαρτιά και θα έπρεπε να το χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ εδώ και μπορεί να αξιοποιηθεί συνδυαστικά με πάρα πολλούς άλλους τομείς. Όπως παραδείγματος χάρη πολιτισμός και τουρισμός. Έτσι, δηλαδή, έχουμε όλη η Ελλάδα, είναι ένα μνημείο στην πραγματικότητα. Όλη η Ελλάδα έχεις να δεις κάτι. Εμείς αυτό δεν το αξιοποιούμε. Πας στο εξωτερικό, όσοι έχουν ταξιδέψει αρκετά ξέρουν ότι ένα μικρό βραχάκι έχουν, ένα μικρό πραγματάκι έχουν και το έχουν με φώτα, το δείχνουν, έχουν πινακίδες. Ο καφές δίπλα στοιχίζει 15 ευρώ να το πιείς. Εμείς εδώ πέρα λοιπόν έχουμε άπειρα τέτοια πράγματα. Τώρα προσφάτως συνέχεια βγαίνουν στις ειδήσεις, αν μπείτε και όσοι έχετε οι νεότεροι social media και παρακολουθείτε. Διαρκώς μαθαίνουμε για σπίτια λόγιων, ανθρώπων σημαντικών της Ελλάδας, τα οποία είναι ερείπια έτοιμα να πέσουν. Αντί να τα αναστηλώσουμε, να τα κάνουμε μουσεία, να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Άρα λοιπόν όλα αυτά, να πάλι για το στρατηγικό σχεδιασμό που δεν θα βαρεθώ να το λέω,
γιατί δεν ξέρουμε να σχεδιάζουμε αρχικώς και δεν ξέρουμε να πουλάμε τον εαυτό μας. Ο πολιτισμός λοιπόν πράγματι μπορεί να αποτελέσει, και εγώ θέλω να κάνω πέρα από τον τουρισμό και σε πολλά άλλα πράγματα και συνδυαστικά με τον αθλητισμό επίσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, αλλά εγώ θα ήθελα να κάνω μία παρέμβαση, γιατί είμαι και επειδή είμαι στο Πανεπιστήμιο, όπως είμαστε, κ. Σαρδανίδης, και σε σχέση με την εκπαίδευση. Ξέρετε, έχω ταξιδέψει και σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κίνα κτλ. Και πάει στα πανεπιστήμια τους, διαβάζουν αρχαία ελληνικά. Αυτοί οι άνθρωποι, και άλλες χώρες βέβαια, αλλά αυτοί έχουν έντονο το ενδιαφέρον και είναι και μεγάλος πληθυσμός που μας αφορά, έτσι, γιατί θέλουμε κόσμο. Αυτοί έχουν έντονο το ενδιαφέρον να έρθουν στην Ελλάδα να σπουδάσουν πολιτισμό, αρχαία ελληνικά, ιστορία, φιλοσοφία. Δεν υπάρχει πλαίσιο. Δεν υπάρχει πλαίσιο. Αυτό το άτιμο, το άρθρο 16 αυτού του συντάγματος, δεν υπάρχει, που δεν αλλάχθηκε ούτε τώρα, δεν το μπορούσαμε να το μεταβάλουμε. Δεν υπάρχει πλαίσιο να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι που το θέλουν μέσα από την ψυχή τους. Δηλαδή, διαβάζουν αρχαία ελληνικά και αγαλιάζει η ψυχή τους. Εγώ, όταν πριν το 2014 επισκέφθηκα αυτά τα πανεπιστήμια, είχα μείνει έκδαμβη από τον τρόπο τον οποίο διαβάζανε και τι νιώθανε εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν ο πολιτισμός, αν συνδυαστεί με την εκπαίδευση, βρεθεί ένα πλαίσιο να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται εδώ. Το πολιτιστικό μας προϊόν, που λέτε, δεν θα είναι μόνο στο ένα ακόμα, δεν θα ξεπεράσουμε κατά πολύ, όχι μόνο μέσα από την εκπαίδευση και από όλα τα άλλα, αλλά και από την εκπαίδευση μόνο, να μπορέσουμε να το κάνουμε. Και μάλιστα να σας πω ότι κάποια πανεπιστήμια, επειδή για κάποιο χρονικό διάστημα υπήρχε ένα πλαίσιο να μπορούν τα δημόσια πανεπιστήμια να κάνουν αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών για μαθητές ή φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια πανεπιστήμια ξεκίνησαν να στείλουν τέτοια αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών για αυτούς τους ανθρώπους, και μάλιστα με δικά τους χρήματα, ενώ χρήματα που είχαν από πόρους ίδιους, από προγράμματα, ταξίδεψαν και έκαναν συμφωνίες με κράτη στα οποία θα έστελναν φοιτητές να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς ποτέ δεν τέθηκε σε εφαρμογή αυτό το πλαίσιο, το οποίο καταργήθηκε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι, αλλάζοντας το παραγωγικό μας μοντέλο, επειδή μιλάμε για παραγωγικό μοντέλο, είναι πολλά που μπορούμε να κάνουμε ως προς το παραγωγικό μοντέλο. Ο πολιτισμός ασφαλώς μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και άλλη ερώτηση για το παραγωγικό μοντέλο παρακάτω. Αν υπάρχει. Ωραία, γιατί θα ήθελα να προστάσω και κάποια άλλα πράγματα. Κάποια πράγματα για τη βιοοικονομία θα αναπτυχθούν όμως πιο κάτω. Γι' αυτό ήθελα να πω κάποια πράγματα, πώς μπορούν να συνδυαστούν. Ωραία. Οι ξένοι πληρώνουν τα δεύτερα. Ορίστε. Οι ξένοι πληρώνουν τα δεύτερα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Οι ξένοι που θα έρχονταν. Και λέτε. Τώρα. Έρχεται ένας Κύπρος πληρώνει, ένας Άραβας πληρώνει. Όχι τώρα, γιατί έρχονται και στα ελληνικά. Είναι ελληνικά αυτά. Στα ελληνικά όχι, μπαίνουν στο πρόγραμμα σπουδών, είναι ειδικά καθεστώτα που υπάρχουν για την Κύπρο, όχι για κάποιες χώρες, για αυτές τις χώρες όταν έρχονται. Δεν πληρώνουν. Ενώ εσύ όταν πας σε Ελλάδα πληρώνεις. Ορίστε. Εμείς όταν πάμε σε Ελλάδα πληρώνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε, όπως ξέρετε, σε άλλο κράτος. Εμείς πάμε, έχουμε εξαγωγή πολλών φοιτητών, που ξέρετε, χιλιάδων φοιτητών στο εξωτερικό, οι οποίοι φέρνει και αυτό το συνάλλημα. Μήπως να τα πούμε στη συζήτηση μετά. Να το θέσουμε ως ερώτημα στο τέλος. Πάνω σε αυτό που είπατε για τη γλώσσα, να πω κι εγώ κάτι. Ναι. Δεν θα μπορούσε να γίνει η Ελλάδα παγκόσμιο κέντρο πιστοποίηση αρχαίας ελληνικής γλώσσας? Δηλαδή πώς έχουν οι Αμερικάνοι, το Μίσιγκαν ή το Κέμπριτζ? Αυτό σας ανέφερα, ειδικά τα αρχαία ελληνικά, που πολλά πανεπιστήμια και ακόμα και σχολεία στο εξωτερικό διδάσκουν αρχαία ελληνικά, και εμείς τα έχουμε αφαιρέσει τα αρχαία ελληνικά. Κάτι δεν έχουμε καταλάβει σωστά σε αυτή τη χώρα. Κάτι έχουμε χάσει. Δηλαδή δεν μπορεί οι ξένοι λαοί στα ξένα κράτη να λένε θα διδάξω αρχαία ελληνικά στο σχολείο μου και εμείς εδώ να τα βγάζουμε τα αρχαία ελληνικά. Κάπως νομίζω ο νεοέλληνας στην πορεία του χρόνου χάσαμε το στόχο μας. Μπορούμε πολλά πράγματα να κάνουμε, όχι μόνο με τα αρχαία ελληνικά. Η φιλοσοφία, όλοι οι φιλόσοφοι που έχουμε, τους οποίους θαυμάζουν στο εξωτερικό. Η ιστορία, η πλούσια που έχουμε. Και το γεγονός ότι όλη η Ελλάδα, όπως σας είπα πριν, είναι ένα μνημείο, ένα πολιτισμός όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο για να μπορέσεις να προσελκύσεις όχι μόνο φοιτητές, κάθε είδους άνθρωπο.
Ωραία. Κύριε Τσαρδανή, έρχομαι σε εσάς. Υπάρχει κάποια επιτροπή, συμβούλιο μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Πολιτισμού που να σχεδιάζει μια κεντρική πολιτική πρόθεση του πολιτικού περιόδου? Αλλά πάλι θα πάω πίσω λίγο, γιατί με προκαλείτε. Σας συντριγκάρω. Στην αρχή είπατε για την τριμερή συνεργασία. Με έπιασε κρύος υδρότας, γιατί αμέσως μετά πρέπει να πάω να γράψω ένα άρθρο πάνω γι' αυτό, που το χρωστάω ένα μήνα τώρα, στην Κύπρο. Το θυμηθήκατε και λέτε τι ώρα θα φύγουμε. Λοιπόν, σε σχέση με πολιτισμό και που είπατε ειδικά για τις τριμερίες, δεν έχει καμία σχέση ο πολιτισμός, σας διαβεβαιώνω. Είναι καθαρά real politik, είναι θέμα συμφερόντων, Ισραήλ, Ελλάδος και Αιγύπτου και Κύπρου, και έχουν σχέση και με τα ενεργειακά. Αλλά, προσέξτε, για την οικονομική διπλωματία, που δεν το είπατε και περίμενα τέτοια ερώτηση, έχει άμεση σχέση με τον πολιτισμό. Και υπάρχει ένας όρος, ο οποίος λέγεται καταληκτική διπλωματία για τους οικονομικούς διπλωμάτες, οι οποίοι πρέπει να εξετάζουν και να έρχονται σε σχέση όχι μόνο με τους φορείς, τους συμβατικούς της άλλης χώρας, αλλά και με ΜΚΟ και με πολιτιστικούς φορείς και με όλους τους φορείς στους οποίους είναι διαπιστευμένοι, ώστε μέσω του πολιτισμού να πουλήσουν και τις υπηρεσίες τους, αλλά και τα προϊόντα τους. Αναφέρθηκε για την Κύπρο. Και οι Τουρκοκύπροι, το ξέρετε, το μεγαλύτερο ποσοστό του αγαθάριστου εθνικού προϊόντος της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας Βόρειος Κύπρου προέρχεται από τα πανεπιστήμια. Αν πάτε σε Ευκοσίες θα δείτε όλους να είναι Αφρικανούς και μάλιστα από την υποσαχάρια Αφρική. Πού βρίσκονται όλοι αυτοί? Με υποτροφίες που πληρώνουν, όχι με υποτροφίες, με δίδακτρα. Και ζει έτσι το μέρος αυτό. Άρα εμείς βγάζουμε τα μάτια μας από αυτή την άποψη, αν και η κυρία Κοτερίνη, το συμβατικό πλαίσιο έχει αλλάξει. Τώρα μπορούμε να κάνουμε μεταπτυχιακά και στα αγγλικά και προπτυχιακά, ναι, τώρα μόλις ήρθε και στα προπτυχιακά τώρα μόλις ήρθε. Έχει βγει και προεδρικό διάταγμα γι' αυτό, αλλά κανείς δεν ξέρει στο Υπουργείο τι πρέπει να κάνουμε για να τα κάνουμε όλα αυτά. Δηλαδή η γραφειοκρατία βασιλεύει. Ας αφήσουν τα πανεπιστήματα, τα κάτι θα ξέρουμε καλύτερα μάλλον εμείς. Ναι. Διαφωνώ όμως ως προς τα αρχαία ελληνικά, δεν νομίζω ότι η διδασκαλία από τα αρχαία ελληνικά είναι τόσο σημαντική για μας. Η φιλοσοφία και το πνεύμα του αρχαίου πολιτισμού είναι το πιο σημαντικό. Με ρωτήσατε λοιπόν. Αν για... υπάρχουν κοινές επιτροπές ή συμβούλια μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών για να προωθούν το πολιτικό προϊόν. Για την οικονομική διπλωματία εννοείται, για το πολιτικό. Για το πολιτικό προϊόν μας. Υπάρχει μια κοινή. Δεν το ξέρω. Υπάρχει κάποια τέτοια επιτροπή? Σε κάτι, αν υπάρχει τέτοια επιτροπή για το πολιτιστικό προϊόν. Νομίζω είναι κατακαιρματισμένη. Δεν το ξέρω. Είναι διάφορες υπηρεσίες στα διάφορα υπουργεία. Για την οικονομική διπλωματία, ναι, υπάρχει. Υπάρχει συμβούλιο. Και για παλιά συμβούλια εξαγωγών. Και υπάρχει η Υπουργική Επιτροπή. Τώρα το τι κάνει αυτή και αν συγκροτεί ένα σχεδιασμό θα είναι άλλο θέμα. Αλλά και τώρα με τη σημερινή κυβέρνηση υπάρχει τέτοιο συντονιστικό όργανο. Αλλά για το πολιτιστικό λυπάμαι, δεν το ξέρω. Μάλλον για να μην το ξέρετε δεν θα υπάρχει φαντάζομαι. Όχι, αναγκαστικά. Κύριε Τζεν, θα ήθελα να μας πείτε αν υπάρχουν καλές πρακτικές παραδείγματα, να το πω έτσι απλά, που μπορεί να ακολουθήσει η Ελλάδα για την πρόθεση του πολιτιστικού της προϊόντος. Δηλαδή, ποια χώρα είναι ακολουθεί το ιδανικό, ας πούμε, την ιδανική στρατηγική για την πρόθεση του πολιτισμού της, αν μπορούσαμε να αναφέρουμε μία-δύο χώρες? Ο πολιτισμός έχει πολλές παραμέτρους και δεν εντάσσεται μόνο σε ό,τι αφορά την αρχαία ημών, την κληρονομιά και τους αρχαίους ημών προβών, αλλά και στη σημερινή Ελλάδα. Δηλαδή, ο βιοτουρισμός. Αν θέλετε να ανοίξετε το μικρόφωνο, να βγείτε. Ο βιοτουρισμός, η βιοπολιτική, τα οικολογικά μας προϊόντα, οι διάφορες εκδηλώσεις για τη δική μας κουζίνα που αφορά τη μεσογειακή δίαιτα, η οποία σήμερα παγκοσμίως θεωρείται η πιο υγιεινή διατροφή, είναι και αυτό ένα πολιτιστικό προϊόν το οποίο μπορούμε να το προωθήσουμε στο εξωτερικό δημιουργώντας διάφορες ημερίδες ή δοκιμασίες. Με αυτόν τον τρόπο αφενός προωθούμε τον πολιτισμό μας, αφεντέρου προωθούμε και τα προϊόντα μας, τα οποία είναι βιολογικά και πραγματικά θεωρούνται σήμερα υψηλής ποιότητας. Και εδώ χαίρομαι να πω, για να μην λέμε όλο τα μαύρα σημεία, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι,
οι οποίοι έχουν δραστηριοποιηθεί, παράγουν βιολογικά προϊόντα σε μικρές μονάδες στην αρχή, επιτυχώς, και τα εξάγουν. Ποιος ξέρει, παραδείγματος χάρη, ότι σήμερα υπάρχουν δύο νέοι στην Καστοριά που παράγουν σαλιγκάρια και τα αυγά των σαλιγκαριών γίνονται χαβιάρι από σαλιγκάρι και εξάγεται. Ποιος ξέρει ότι άλλες δύο κοπέλες πάλι με σαλιγκάρια στην Κόρινθο, νέες κοπέλες, φτιάξανε μια υπέροχη μονάδα σαλιγκαριών και εξάγουνε στη Γαλλία, που ξέρετε, ο λεγόμενος τύπος Μπουργόνι που λένε, είναι έδεσμα περιζήτητο και ακριβό. Λοιπόν, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και ο πληθυσμός μας εντάσσεται εκεί. Πώς μπορούμε δηλαδή μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων να κάνουμε ένα πάτρεμα της οικονομικής με την πολιτιστική διπλωματία. Εκεί θα πρέπει το κράτος να βοηθήσει και να κάνει πλήρη ενημέρωση όλων των διαφορεμένων φορέων και να τους βοηθήσει να επεκταθούν στο εξωτερικό και να προβάλλουν την πολιτιστική Ελλάδα. Λυπάμαι να πω ότι δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, υστερούμε πάρα πολύ και θεωρούμε ότι είναι κάτι το αδιάφορο για μας το να προωθήσουμε τον πολιτισμό μας. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η νεολαία μας. Τα νιάτα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Και υπάρχουν δραστηριότητες που προωθούν τις ανταλλαγές νέων, τη φιλοξενία νέων, όπως εμείς από το Νεολογικό Σύνδεμο που φέρουμε ρωσόπεδα και τα φιλοξενούμε στο Δήμο Αθηναίων και αμέσως γίνονται φίλοι με τα παιδιά, κοινωνούν σχέσεις και επισκέπτονται πολιτιστικούς χώρους. Και θα έλεγα ότι σήμερα, όπου οι νέοι των χωρών μας, των χωρών που υπάρχουν μεγάλες μειονότητες, και αυτό είναι πάλι μια δεσιότητα που θα σας αναφέρω, έχουμε μια μεγάλη ομογένεια στη Ρωσία και έχουμε μια μεγάλη ομογένεια στην Αμερική. Πάμε τρίτη και τετάρτη γενιά. Σιγά σιγά αφελληνίζονται. Και είναι λογικό. Πώς μπορούμε να τους κρατήσουμε? Δημιουργώντας ανταλλαγές παιδιών και νέων μεταξύ τους, δηλαδή να πάει ένα παιδί ελληνικής καταγωγής από τη Μαριούπολη να πάει να φιλοξενηθεί στην Καλιφόρνια από μια ελληνική οικογένεια. Με κοινό σημείο αναφοράς ότι έχουν ελληνική καταγωγή και μπορεί να είναι υπερήφανοι για μια χώρα που έχει δώσει τόσα πολλά στον πολιτισμό και στην κουλτούρα παγκοσμίως. Και τουλάχιστον μην τι άλλο να τους κάνουμε φιλέλληνες. Διότι εδώ έχουμε το αντίστροφο. Να πάει ο Πίτερ από το Σικάγο να φιλοξενεί στην Αγία Πετρούπολη. Και ούτω καθεξής. Γιατί το λέω αυτό? Η Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτιοαμερικής έχει το Ιόνιο χωριό στην Ηλία που φιλοξενεί κάθε χρόνο Ελληνοαμερικανάκια. Τα μαντρώνει για 30 μέρες, κάνουν καταστήσεις και φεύγουν. Είτε στη Φλόριντα ήταν, είτε εδώ, το διπραμένο. Εάν όμως τα παιδιά αυτά φιλοξενούνται από επιλεγμένες οικογένειες και αν πήγαινε ο Πίτερ από το Οχάιο να φιλοξενηθεί από τη Μέρη στη Μυτιλίνη, έτσι, ή η Κάθριν από την Φλόριντα να φιλοξενηθεί στο Σίφι από το Ηράκλειο, θα δημιουργούσαμε μία όσμωση και θα δημιουργούσαμε σχέσεις όπου τα παιδιά αυτά θα θαυμάζανε τον πολιτισμό της χώρας, τις συνήθειες της χώρας, την κουζίνα της χώρας, τα ήθη της χώρας και τουλάχιστον τους κάναμε φιλέλληνες. Και σε εκείνο το Ιόνιο χωριό, αυτά τα λόγια τα προωθούμε. Θα κάνουμε μια κατασκήνωση, θα έχουμε παιδάκια, ελληνάκια, από Αυστραλία, από Αργεντινή, από Σουηδία, από Αμερική και από Ρωσία κτλ. Οπότε να γίνει αυτό το μείγμα και να έχουν κοινό σημείο αναφοράς στην ελληνική τους προέλευση και να είναι υπερήφανα γι' αυτά. Και να δημιουργήσουμε έτσι ένα satellite system, ένα δορυφορικό σύστημα φιλίες μεταξύ των παιδιών αυτών, με τι σημείο αναφοράς? Τον πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας μας. Τις συνήθειές μας που είναι από τα αρχαία μνημεία μέχρι τα τραγούδια του Θεοδωράκη, μέχρι τα τραγούδια του Χατζηδάκη, μέχρι το αρχαίο θέατρο που παίζουμε εδώ, μέχρι την κουζίνα μας, μέχρι τα κρασιά μας, μέχρι τα λάδια μας, μέχρι όλα τα άλλα που είναι και αυτά στοιχεία πολιτισμού. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή δική μου και αυτά πρεσβεύω και αυτό
νομίζω ότι θα έπρεπε να περάσει παντού, αν θέλουμε να κρατήσουμε αυτό τον ελληνισμό να είναι κοντά μας, περνώντας μηνύματα πολιτιστικά, τα οποία θα διοχετεύσουν και στους ξένους με τους οποίους έχουν σχέσεις και κάθε μέρα είναι μαζί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ταρδάνη ήθελε να πει. Θέλω να πω κάτι σε αυτό. Ναι. Δεν συμφωνώ με αυτά που είπες. Γιατί πολύ απεσιόδοξα το βλέπετε το πράγμα. Ίσως και με αυτά που είπα εγώ προηγουμένως. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί η Ελλάδα έχει επιτύχει το μεγαλύτερο επίτευγμα σε διεθνές μάρκετινγκ. Το μεγαλύτερο επίτευγμα διεθνές μάρκετινγκ έχει πετύχει η Ελλάδα. Γιατί λόγω του ότι, κοιτάξτε το τι ήτανε πριν την Επανάσταση και πώς πούλησε σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα το πολιτιστικό στοιχείο που η Δύση, οι φιλέλληνες που είπατε όλοι αυτοί, υποστήριζε την Ελλάδα σε σχέση με τον Αγρίκο Τούρκο. Έχετε την εντύπωση ότι μόνοι μας τα καταφέραμε? Οι αρχαίοι Έλληνες τα κατάφεραν. Ο ρομαντισμός της εποχής. Γι' αυτό το λέω εγώ ότι είναι η μεγαλύτερη επίτευξη διεθνούς μάρκετινγκ που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Τους πείσαμε ότι εμείς οι Αγρίκοι, οι κατσικοκλέφτες, οι Αρβανοτοσουλιώτης κτλ. Είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Και στο εξωτερικό αυτό μέτραγε. Γι' αυτό σκοτωνόντουσαν εδώ πέρα και ερχόντουσαν ο ένας μετά τον άλλο. Και αυτό το πετύχαμε και αργότερα. Λοιπόν, να μην είμαστε και τόσο, παραδείγματος χάρη, καταπτωημένοι. Μπορούμε να πουλήσουμε, γιατί έχουμε αυτόν τον πολιτισμό. Στα μέσα και όλα αυτά πρέπει να παίξουμε κάτι, αλλά και μόνο το γεγονός ότι είμαστε Ελλάδα, αυτό ίσως φτάνει. Ιρωνικά το είπα ότι διαφωνώ μαζί σας, έτσι, αν το καταλάβατε. Μόνο αυτό και μόνο αυτά. Δεν διαφωνώ μαζί σας ποτέ και το ξέρετε. Απλώς θέλω να πω ότι φοβάμαι ότι αυτές οι γενιές που έχουμε σε διάφορες χώρες θα αφελινιστούν και πρέπει να τους κρατήσουμε κοντά μας. Και εκεί υστερούμε στο να τους πείσουμε να έρθουν κοντά μας. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Επειδή ασχολούμαι με τον προσκοπισμό από χρόνια, κάποτε κάναμε μία κατασύνωση στις Σάπες και φέραμε γύρω στα 400 παιδιά, σαρακατσανάκια, μουσουλμανάκια, πομακάκια, Έλληνο-Ρωσάκια και τους κάναμε μία κατασκήνωση. Πιστέψτε μου ότι σε 20 μέρες είχαν γίνει φίλοι μεταξύ τους. Και όσοι δεν ξέρουν ελληνικά, μάθανε και ελληνικά. Έστω στραβά. Και από τότε γίνανε φίλοι. Και έχουν αλληλογραφία. Και έχουμε δημιουργήσει άτυπους πρεσβευτές. Γιατί αγαπήσαν την Ελλάδα. Στη νεαρά ηλικία που είναι άβολη, ειλικρινείς σχέσεις δημιουργήσανε και ζήσανε όμορφες στιγμές. Αυτές είναι, κατά τη γνώμη μου, ενέργειες που δημιουργούν υποδομές σε μακροχρόνια βάση και πρέπει τις νέες γενιές αυτές των Ελλήνων να τις κρατήσουμε, γιατί φεύγουν. Πιστέψτε με, επειδή έχουμε συγχυθεί και τη Μαριούπολη, έχουμε συγχυθεί χωριά ελληνικά που είδαμε τη Λαχτάρα, είχαν ένα δωματιάκι μικρό και είχαν μέσα κάτι ενθυμήματα του 16ου αιώνα και λέγανε είμαστε Έλληνες και τρέμανε στον πρόεδρο του Στεφανόπουλο τότε. Αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε και να έχουμε σχέση με αυτούς και να τους καλούμε και να τους κάνουμε και κατασκηνώσεις, όχι προπαγάνδα, ενημέρωση. Ότι κύριε εσείς έχετε μία καταγωγή από μία χώρα που έχει προσφέρει πολλά στον παγκόσμιο. Δημοκρατήστε αυτή τη φλέβα σας, κρατήστε αυτή την υπερηφάνεια. Συγχωρείτε, δεν κάνω θυμιστικό παραλήρημα, απλώς θέλω να πω ότι τα νιάτα αυτά μπορούν να είναι οι καλύτεροι άτυποι πρεσβευτές μας της χώρας μας στο εξωτερικό, όχι μόνο στα πολιτιστικά, αν θέλετε, και στα εμπορικά. Γιατί όχι? Γιατί να μην γίνουν αυτοί οι προωθητές των προϊόντων μας, αφού έχουν αυτή την προϊστορία, αν θέλετε. Δεν διαφωνώ με εσείς, Γιατσάνα. Yeah. Ποτέ δεν διαφωνώ. Γιατί όχι, να το ξέρετε. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στο σήμερα. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής, ότι κομμάτι του έργου της οικονομικής διπλωματίας είναι και η διαμόρφωση μιας ελκυστικότερης
και πιο αναγνωρίσιμης εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Αυτό που λέμε Nation Branding, εθνικό σήμα, εθνική μάρκα. Το Nation Branding έχει 6 συνιστώσεις. Είναι τα προϊόντα μιας χώρας, ο τουρισμός, οι επενδύσεις, ο πολιτισμός, οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις εγχωρίως και στο εξωτερικό και τέλος οι ίδιοι πολίτες της χώρας, ως πρεσβευτές και εντός της χώρας αλλά και εκτός της χώρας. Θέλω να αναφέρω κάποια στατιστικά με βάση που αναφέρουν την αξιολόγηση της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή πόσο αξίζει το ελληνικό brand, να το πούμε έτσι απλά. Υπάρχουν 3-4 εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Η Future Brand μας κατατάσσει στην 30η θέση. Η Bloom Consulting στη 19η θέση. Η Brand Finance, μια επίσης πολύ μεγάλη εταιρεία, στη 51η θέση. Ακούγοντας κανείς τα νούμερα μπορεί να πει ότι δεν είναι πολύ άσχημα. Αλλά αν σκεφτείτε ότι είμαστε πίσω από χώρες όπως η Νιγηρία, η Αλγερία, η Κολομβία, το Πακιστάν, το Περού, αυτά είναι τα στατιστικά της Brand Finance. Κάτι δεν πάει καλά μάλλον. Έτσι. Και θέλω, κύριε Νανούρη, να δούμε την καμπάνια που ξεκίνησε ο ΕΟΤ για το φετινό καλοκαίρι. Μπορεί να το έχετε ακούσει, παρουσιάστηκε πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, το Oh My Greece, λέγεται η καμπάνια. Unlock the feeling, εστιάζει δηλαδή κυρίως στο συνέστημα και στο πόσο φιλόξενοι είμαστε. Θα σηκωθώ για να δείτε καλύτερα το βιντεάκι. Θέλω να μου πείτε τι εντύπωση σας αφήνει. Μήπως έχουμε ξεχάσει τίποτα. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς, να μου πείτε τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, αν υπήρξε κάτι. Εγώ δεν το είχα δει, για να μην πεις, πρώτα ώρα το είδα. Νομίζω είναι αυτό που προτάσουμε πάντα τα τελευταία χρόνια, τη θάλασσα, τον καλό καιρό, τα πιωτά, την καλοπέραση, που δεν είναι κακό αυτό, γιατί πράγματι έχουμε θάλασσα, έχουμε ήλιο, περνάμε καλά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η Ελλάδα. Δηλαδή, πού είναι όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να υπάρχουν μέσα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τόσες αθλητικές δραστηριότητες, έχουμε το μαραθώνιο, παραδείγματος χάρη, που έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω είναι πολύ έντονο το στοιχείο της θάλασσας, του ήλιου. Αυτό ο καλοκαιρινός τουρισμός είναι σαν ένα βιντεάκι που προσπαθούμε να προσελκύσουμε τουρίστες το καλοκαίρι. Δεν δείξαμε άλλη εποχή, ήταν μόνο καλοκαιρινή εποχή. Έτσι, τώρα κάποιες πρώτες σκέψεις σας λέω, έτσι, αυτά κάποια 5 πράγματα που κοίτησα.
Δεν δείξαμε άλλες εποχές, άρα προτάσουμε το κλασικό τουριστικό μας προϊόν, ήλιος, θάλασσα και τα γόρι μου που λέει, λίγο κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου που λέει και το τραγούδι. Ναι, νομίζω πάσχουμε λίγο στο θέμα του branding γενικότερα και θα πρέπει να συμφωνήσουμε τι είναι αυτό που θα μπορούσαμε να προτάξουμε, γιατί όταν μιλάμε για nation branding, προφανώς κάποια χώρα έχει διάφορα σημαντικά πλεονεκτήματα. Εσύ όμως για να μπορέσεις να κάνεις γνωστή τη χώρα σου στο ευρύ κοινό, θα πρέπει να επιλέξεις ένα, το πιο δυνατό, και να μπορέσεις αυτό να προβάλλεις για να μπορέσεις να το διαφοροποιείς από όλους τους άλλους. Αν πας να δώσεις 3-4 μαζεμένα, μάλλον θα αποτύχεις. Αυτό λοιπόν το nation branding θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Ο πολιτισμός θα μπορούσε να είναι ένα από αυτά, κατόπιν συζήτησης, με την έννοια πια ότι συνδυάζει τα πάντα, γιατί συνδυάζεται με όλους τους τομείς. Άρα, αν αποφασίσουμε ότι το δυνατό μας χαρτί είναι ο πολιτισμός αυτή τη στιγμή, μπορούμε να το συνδυάσουμε και πάρα πολύ ωραία και με το καλοκαίρι, αλλά και με το χειμώνα και με το ευθυνόπορο και με την άνοιξη, με όλες τις εποχές. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με άλλους τομείς, μπορούμε να το συνδυάσουμε ακόμα και με την παραγωγή της χώρας, γιατί μπορεί να συνδυαστεί πάρα πολύ ωραία με γαστρονομία, παραδείγματος χάρη, με αγροτική παραγωγή, με πάρα πολλούς άλλους τομείς. Άρα, νομίζω ότι το να μπορέσουμε να πουλήσουμε είναι να, τη χώρα μας στο εξωτερικό είναι ένα βασικό σημείο. Νομίζω η συζήτηση όμως, επειδή είμαι και αρκετά χρόνια στο Πανεπιστήμιο και έχουν γίνει πολλές μελέτες και διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε, θα συμφωνήσω και ο Ζαρδανίδης, πώς μπορούμε, ειδικά το κομμάτι του τουρισμού παραδείγματος χάρη, που έχουμε, είναι ένα βασικό μας και δυνατό χαρτί, να το αναπτύξουμε. Και όλο υπάρχουν ιδέες και όλο μιλάμε και για αθλητικό τουρισμό, για πολιτιστικό τουρισμό, για διάφορα είδη τουρισμού, για θρησκευτικό τουρισμό, για ευεξίας τουρισμό, γιατί προσφέρεται και για ευεξία η χώρα μας, λόγω των συνθήκων και του κάλους του οποίου διαθέτει. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν μελέτες, δεν υπάρχει συγκεκριμένα βήματα ή αυτά που γίνονται πάλι σπασμωδικά και δεν αποφέρουν καρπούς. Νομίζω στην Ελλάδα το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε, γιατί και καινοτομία κάνουμε, τώρα πάω σε άλλο θέμα, αλλά θέλω να τονίσω το ζήτημα, και καινοτομία κάνουμε, αλλά την κάνουμε κατακαιρματισμένη, δεν την κάνουμε σε μια ευρύτερη κλίμακα με ένα στρατηγικό στόχο να μπορέσει να αποδώσει, γιατί αν δεν έχεις όγκους, δεν μπορεί να αποδώσει. Κάνοντας καινοτομία, μικρή ο ένας από εδώ, μικρή ο άλλος από εκεί, δεν μπορεί αυτό να περπατήσει πολύ. Είναι πολύ καλά τα παραδείγματα που είπατε για τις δύο κοπέλες, για τους δύο νεαρούς, αλλά αυτά με κάποιο τρόπο να μεγαλώσουν. Αν μείνουν στους δύο νεαρούς και στις δύο κοπέλες, ζήτω που καήκαμε. Σωστό. Αυτά με κάποιο τρόπο πρέπει να αποκτήσουν όγκο. Όσο δεν αποκτούν όγκο, δεν μπορούμε να πάμε μακριά. Πάμε κοντά. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω. Οι σκέψεις υπάρχουν. Άνθρωποι που έχουν όρεξη υπάρχουν. Ιδέες υπάρχουν. Στην υλοποίηση κολλάμε, στην εφαρμογή όπως αντιλαμβάνεστε, όπως πολύ καλά ξέρουμε, γιατί και νόμους έχουμε πάρα πολλούς, δεν εφαρμόζεται σχεδόν κανένας. Άρα εκεί είναι το ζητούμενο για μένα. Εν τέλει το πρόβλημα είναι το θεσμικό πλαίσιο και πώς το εφαρμόζουμε, αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Όλα τα άλλα που λέμε είναι πολύ ωραίες ιδέες, αλλά φοβούμαι ότι αναλυνόμαστε μόνο σε ιδέες. Για να πάρω και την άποψη των άλλων δύο μιλητών για το υπάγει αυτό, και για να μην αδικήσουμε και τον ΕΟΤ και τη marketing crisis που το δημιούργησε μέσω μιας ιδιωτικής εταιρείας, να πούμε ότι αφορά καλοκαιρινή καμπάνια, έτσι. Όμως κράτησα κάποια στοιχεία που είπατε και θα τα σχολιάσω στο τέλος. Κύριε Τζέν, η άποψη σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο το βιντεάκι, πραγματικά είναι χαρούμενο, είναι ελκυστικό και δίνει μια νότα ευχάριστη που δεν μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα, ειδικά κατά τις θερινές διακοπές. Θα συμφωνήσω με την κυρία καθηγήτρια ότι θα μπορούσε να έχει και άλλες μέσα και άλλα τουριστικά ενδιαφέροντα. Παραδείγματος χάρη το προσκυνηματικό τουρισμό, όπου έχουμε να επιδείξουμε ένα πλούτο μνημείων και μοναστηριών και εκκλησιών. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να σας πω ότι οι Ρώσοι, παραδείγματος χάρη, και οι Αντολικοί έχουν μια μεγάλη έφεση στο προσκυνηματικό τουρισμό. Και πάντοτε ενδιαφέρονται να ψηθούν διάφορα τέτοια μνημεία και να συνδυάζουν με τις διακοπές τους. Μόλις χθες φύγανε 8 δημοσιογράφοι που είχαμε φέρει εμείς σαν σύνδεσμους από τη Μόσχα και κάνανε ολόκληρο ρεπορτάζ το οποίο θα προβάλλουν στα περιοδικά για τον προσυνδετικό τουρισμό. Ο αναρχητικός τουρισμός επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και όπως επίσης θα ήθελα να είχε επίσης ορισμένα πλειώματα μέσα. Να δίνει το μέλι μας, καταλάβετε. Να δείχνει διάφορα άλλα κλασικά, το κρασί μας,
το λάδι μας, ένα ελαιοτριβείο ίσως, πώς γίνει το λάδι. Νομίζω αυτό θα ήταν ένα καλό point, να συμπεριληφθεί και αυτό, χωρίς να υποτιμώ το υπέροχο αυτό βίντεο. Ευχαριστώ. Κύριε Τραβανέ. Επειδή που εγώ δεν θέλω να αισθάνομαι, έτσι και με τα μαύρα που φοράω εδώ, σαν μανιά της αμυρολογίστρα, που φωνάζει και γκρινιάζει συνέχεια, όπως αυτά όλα που είχα πει προηγουμένως, θα πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ το βιντεάκι αυτό. Είχε μία, καταρχήν ήταν πολύ ωραία γυρισμένο. Σκηνοθετικά ήταν μοντέρνο, νεανικό. Εγώ όπως θα το έβλεπα, την άλλη μέρα θα πήγαινα να πάρω εισιτήριο για την Ελλάδα. Τι θέλω να πω τώρα, ότι υπάρχει ένας τομέας το οποίο όσον αφορά το brand του έθνους μας, στο οποίο ίσως πρέπει να δώσουμε κάπως μεγαλύτερη σημασία. Και αυτό είναι η δημόσια διπλωματία. Δηλαδή, η εικόνα της Ελλάδος, το marketing της Ελλάδος προς τα έξω, από τη μεριά του κράτους. Για να μπορέσει αυτό να το δώσει, σίγουρα χρειάζονται αρκετά πράγματα. Αλλά όσο αφορά τις στατιστικές που είπατε, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Παρόλο στις παθογένειες, στην οικονομική κρίση, όλα αυτά τα πράγματα, μόνο και μόνο το όνομα Ελλάδα πουλάει. Δεν ξέρω αν είμαστε κάτω από το Πακιστάν ή από ό,τι είπατε, την Νιγηρία. Κολομβία, Αλγερία. Κολομβία, Νιγηρία. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας μελέτης. Άλλες μας δίνουν και πιο πιθανό. Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Η Ελλάδα πουλάει. Αυτό είναι σίγουρο. Εάν λοιπόν πουλάει, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά όσον αφορά για τον τουρισμό, πήγαμε καλά. Από φέτος μάλλον θα αρχίσουμε τα δύσκολα. Και αυτό χωρίς να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, απλώς μειώσαμε τις τιμές μας αρκετά. Άρα αυτό έχουμε, το καλοκαιρινό τουρισμό έχουμε. Αυτό το είπατε κι εσείς, ότι πρέπει να δώσουμε αυτό το οποίο είναι το πιο συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Και αυτό πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε άλλες δυνατότητες κάτω από την οικονομική κρίση που βρισκόμαστε, πέρα από όλα αυτά τα οποία είπατε. Άρα, έχω την εντύπωση ότι επειδή είμαστε πάνω από ένα κοίτασμα, όχι φυσικού έργου, μπορεί αυτό να είναι Κύπρος αυτή τη στιγμή, αλλά που λέγεται πολιτισμός, μπορεί να το συνδυάσουμε αυτό με λίγη περισσότερη μεθοδοδικότητα. Δεν μ' αρέσει να ακούω πάρα πολλές φορές ότι δεν κάνουμε αυτό, δεν κάναμε το άλλο και ότι πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα. Θα πρέπει να προσδιορίσουμε και το πώς θα τα κάνουμε, με ποια μέσα θα τα κάνουμε, με ποιους πόρους θα τα κάνουμε. Το να λέμε ότι δεν κάναμε σχέδιο, απευθύνομαι σε εσάς κύριε Κατερίδη, αν θέλετε να ανταποκριθείτε. Ότι δεν το κάναμε αυτό, δεν το κάναμε το ένα, δεν το κάνουμε το άλλο, από αυτή τη μεριά. Και ακούω πάρα πολλούς, κυρίως πολιτικούς, να λένε δεν είναι καλό αυτό, σαν να λένε ότι όταν θα έρθω θα το κάνω. Το ζήτημα είναι πώς θα το κάνεις, με ποια μέσα θα το κάνεις. Πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε από αυτή την άποψη, έστω και αυτό το βιντεάκι το θεωρώ ένα συγκεκριμένο πράγμα με μια μερική στόχευση, το οποίο είναι ωραίο δεμένο, μπορεί να πουλήσει. Εντάξει, τόσο και καλά κάναμε και το φτιάξαμε αυτό. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τόσα άλλα πράγματα. Σας είπα γιατί μείνω λίγο στη δημόσια διπλωματία, στο οποίο πράγματι εκεί πέρα υστερούμε. Γιατί δεν ξέρω, από πλευράς μέσων δεν υπάρχουν τρόποι, αλλά η Ελλάδα, όταν λέω δημόσια διπλωματία, εννοώ την εξεζητημένη προπαγάνδα, για να ξέρω ακριβώς περί τίνο συζητάμε, έτσι, την πολύ articulated, δηλαδή, πούλημα της χώρας προς τα έξω από την πλευρά του κράτους. Δεν υπάρχουν τα γραφεία πληροφοριών από τα μέσα. Σε σχέση με άλλες χώρες δεν πουλάμε τόσο πολύ τη χώρα μας. Αλλά αναγκάστηκε και εγώ πάλι να μυρολογήσω και δεν το είπα. Επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως.
Όταν μίλησα λοιπόν εγώ για στρατηγικό σχεδιασμό, ο στρατηγικός σχεδιασμός μέσα του έχει και το πώς και το πότε και ποιος. Αυτό είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός. Ο στρατηγικός σχεδιασμός λέει θέλω να κάνω αυτό και έρχεται στη συνέχεια και εξειδικεύει τους πόρους, τους ανθρώπους που θα το υλοποιήσουν και το χρονοδιάγραμμα. Άρα, αν βάλουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για το πώς θέλουμε να βάλουμε, προκειμένου μιας και μιλήσαμε για το nation branding, τι είναι αυτό που θέλουμε να πουλήσουμε, θα έρθουμε να το εξειδικεύσουμε. Θα δούμε τι πόροι υπάρχουν, με ποιους πόρους μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πιθανότατα θα αφήσουμε κάποιους άλλους τομείς λίγο πιο πίσω για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό. Άρα, εκεί θα εξειδικευτεί. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, αν δεν το συμφωνήσουμε αυτό, συμφωνώ ότι γίνονται πράγματα, κύριε Τσαρδανίδη. Εγώ ασφαλώς γίνονται. Απλώς ως άνθρωπος που. Μ' αρέσει, είμαι τελειομανής και εγώ προσωπικά, θέλω να κάνω το maximum των δυνατοτήτων μου. Φυσικά και γίνονται πράγματα. Αλλά αν μπορείς να φτάσεις στο 10, γιατί να είσαι στο 4. Πήγαινε τουλάχιστον στο 6, στο 7. Κάνε κάτι παραπάνω. Έχουμε κάτι στα χέρια μας. Και γιατί έχουμε τις δυνατότητες. Αν δεν είχαμε τις δυνατότητες, θα έλεγα όπως τα παιδιά. Παιδί μου, μέχρι εκεί φτάνεις. Δεν μπορείς παραπάνω για μεταπτυχιακό, δεν μπορείς διδακτορικό. Αυτό είσαι. Λοιπόν, αλλά όταν έχεις τις δυνατότητες να κάνεις κάτι και έχεις ένα τέτοιο προϊόν στα χέρια σου, γιατί να μην μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε και να αποκομίσουμε περαιτέρω ωφέλη. Αυτή είναι η δική μου, έτσι, η φιλοσοφία, αν θέλετε, ότι μπορούμε σαν χώρα, γιατί και τα μυαλά τα έχουμε, για να μην μυρολογούμε συνέχεια, έχουμε καλά πράγματα, έχουμε μυαλά, ο στρατηγικός σχεδιασμός μας λείπει και μας λείπει και έτσι να κάνουμε κάτι πιο συγκροτημένο και ομόνοια όλοι μαζί να συμφωνήσουμε σε κάτι που δεν ομονοούμε εδώ στη χώρα μας πολλές φορές. Γιατί και τα μυαλά τα έχουμε και ακόμα και τώρα που έχουν φύγει πολλά μυαλά στο εξωτερικό με το brain drain, έχουν μείνει κάποιοι εδώ. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι. Απλώς δεν αξιοποιούνται και αυτοί κατάλληλα. Αυτό λοιπόν είναι, αν θέλετε, η δική μου έτσι προτροπή και αυτό προσπαθώ να προσδώσω και στους φοιτητές μου. Ότι αν μπορούμε να κάνουμε 5 πράγματα παραπάνω, να τα κάνουμε, να προσπαθήσουμε. Σε όλους τους τομείς φαίνεται αυτό. Να σας πω χαρακτηριστικά και κλείνω με αυτό για να μην πάρω περισσότερο χρόνο. Ένα παράδειγμα δεν έχει σχέση με τον πολιτισμό, αλλά θα γίνει αντιληπτό το πώς κάποια πράγματα γίνονται χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και δεν αφορά τα τωρινά χρόνια. Είναι γενικό το φαινόμενο στην Ελλάδα στη διάρκεια των χρόνων. Ξέρετε, με το σύστημα με τους γενικούς γιατρούς που θα έπρεπε να έχουμε εγγραφή. Εγώ λοιπόν, επειδή διδάσκω σε τάξη, σε μεταπτυχιακό, σε γιατρούς, όταν τους ρώτησα, σας ενημέρωσε κανένας τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, πώς θα λειτουργήσει, τι πρέπει να κάνετε, υπήρξε κάποια κεντρική ενημέρωση, κάτι τέλος πάντων πιο οργανωμένο. Οι γιατροί μου απάντησαν, όχι, ό,τι συζητάμε μεταξύ μας και ό,τι έχουμε μάθει ο ένας από τον άλλον. Αυτό δείχνει το μέγεθος του προβλήματος της έλλειψης οργάνωσης και στρατηγικού σχεδιασμού που έχουμε και γι' αυτό δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί το σύστημα. Δεν υπήρχαν, μαζί με όλα τα άλλα προβλήματα που έχουμε, αλλά δεν έγινε σωστός σχεδιασμός. Με αποτέλεσμα και οι γιατροί να μην είναι ενημερωμένοι, λόγω του χαμηλού κομίστρου να μην μπαίνουν μέσα και ούτω καθεξής μια σωρία πραγμάτων. Άρα εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Δεν μυρολογούμε και πάλι δόξα τω Θεώ να λέμε που μετά από τόση κρίση είμαστε εδώ που είμαστε και πουλάει και το όνομά μας. Ευτυχώς που έχουμε τον πολιτισμό και πουλάμε και έχουμε και τον ήλιο και τη θάλασσα και πουλάμε. Αλλά βρε παιδί μου, όταν βλέπεις άλλα κράτη που έχουν ούτε τα μισά από σένα και πάνε πολύ καλύτερα ή και εσύ δεν μπορείς να αξιοποιήσεις αυτό που έχεις στα χέρια σου. Σας είπα το παράδειγμα, μια πετρούλα έχουν οι ξένοι και την έχουν βάλει με φως εκεί απάνω και στη δείχνουν. Εμείς εδώ τα αφήνουμε και ρημάζουν. Δεν είναι αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία όταν περπατάτε στην πλάκα ή όταν περπατάτε κάπου αλλού και βλέπετε ρυπωμένα παλιά σπίτια που αντί να τα αναστηλώσουμε και να είναι κοσμήματα. Εγώ λυπάμαι προσωπικά που τα βλέπω αυτά ή τα βλέπω γραμμένα απ' έξω με αυτές τις φυλακίες. Είσαστε υπερβολικοί. Γιατί? Δεν υπάρχουν αυτά που λέω, κύριε Τσαρδανίδη. Υπάρχουν, αλλά έχουν γίνει πάρα πολλά. Η Αθήνα έχει αλλάξει. Δεν είναι έτσι. Έχουν δημιουργηθεί νέες γειτονιές. Καμία αντίρρηση. Έρχονται πάρα πολλοί νέοι. Δεν έχουν γίνει. Λέω τι μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω. Υπάρχουν τόσες νέες γειτονιές, τόσα νέα κέντρα. Τα παλιά σπίτια έχουν ανακαινιστεί. Δεν είναι μόνο τα ίδια. Δηλαδή, και εδώ πέρα θα σε επιτρέψω ότι επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Ίσως να μην τριγυρνάω εγώ σε άλλα μέρη. Υπάρχει και άλλος τρόπος. Το ξέρετε ότι υπάρχουν κάτι πιο έξυπνα που έχει γίνει και από το Δήμο Αθηναίων που έρχονται με εθελοντές. Που
τους τριγυρνάνε στις εθνικές γειτονιές και στις γειτονιές της κρίσης. Έρχονται άνθρωποι τουρισμού για να δουν προβληματισμένοι τις γειτονιές της κρίσης. Mm-hmm. Κάτι που έκανε και η Ισλανδία. Mm-hmm. Λοιπόν, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Η Αθήνα έχει αλλάξει, έχει γίνει πιο γοητευτική. Όσο και αν ζούμε εδώ πέρα, παιδί που ζούμε... Τα επιταχύνουμε θα ήθελα εγώ, να μην πηγαίνω με ρηπούς χελώνας, γιατί ήμουν 9 και γέρασα. Μην λέμε μόνο τα ερείπια, έχουν γίνει αυτά τα ερείπια, έχουν ανακαινιστεί ορισμένα πράγματα και κάπως είναι καλύτερα. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχουν καλές τέχνες, υπάρχει μια πολιτιστική δραστηριότητα στην Αθήνα. Δεν είναι όπως ήταν πριν 10 χρόνια. Ούτε 10 ούτε πριν 20, ασφαλώς. Να επιταχύνουμε. Να το λέμε. Να επιταχύνουμε. Μπράβο. Τώρα το γιατί πάμε με ρυθμούς χελώνας. Πώς είμαστε από αυτό, να πάμε ακόμα καλύτερα. Πάμε αργά. Αλλά μην το μην έχουμε και ένα μαζοχισμό, δηλαδή αυτό. Κοιτάξτε, αν ήταν έτσι θα είχα φύγει από τη χώρα ούτως ή άλλως. Δεν θα γύριζα μάλλον καθόλου από την Αμερική. Με συγχωρείτε, αλλά ο διάλογος ωφελεί για να φτάσουμε στην ισορροπία. Σωστά. Να κάνω και εγώ τώρα λίγο τη μυρολογίστρα. Να μην είμαι μόνη μου. Με το βιντεάκι που είδαμε. Και εμείς μπορούμε μετά να κάνουμε. Βεβαίως, ο λόγος θα περάσει σε εσάς. Θα συμφωνήσω και με τους τρεις εν μέρη και θα εκθέσω και την προσωπική μου άποψη. Συγγνώμη σας διακόπτω, εγώ δεν ήξερα ότι είναι καλοκαιρινό μόνο. Νόμιζα ότι είναι γενική καμπάνια της χώρας. Συμφωνώ με τον κύριο Τσαρδανίδη ότι σκηνοθετικά είναι πολύ καλά φτιαγμένο. Είναι πολύ ωραία η ιδέα αυτή του να ξεκλειδώσει το συνέστημα, ας το πούμε. Συμφωνώ επίσης με τον κύριο Τζέν ότι θα μπορούσε να έχει περισσότερα ελληνικά προϊόντα. Και συμφωνώ και μαζί σου ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν έχουν προβληθεί. Δηλαδή, δεν είδα Μυκήνες, δεν είδα Γνωσό, δεν είδα Δελφούς, δεν είδα Ίδρυμα Νιάρχος, δεν είδα Μέγαρο Μουσικής. Ο Όλυμπος σε μια χρονιά που είναι έντονο το μακεδονικό, δεν ξέρω αν πέρασε φευγαλέα από κάποιο πλάνο. Τα μετέωρα στο τέλος είναι ένα πλάνο, μιας και μιλήσαμε για θρησκευτικό τουρισμό. Ακόμη και η Ακρόπολη σε ένα φευγαλαίο πλάνο. Ήταν σε ένα πλάνο στο βάθος. Μπορεί να πει κάποιος ότι είναι χιλιοπεγμένα αυτά. Μπορώ να το δεχθώ και έχουν προβληθεί σε προηγούμενες καμπάνιες. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το κομμάτι του πολιτισμού δεν υπήρχε. Τουλάχιστον. Νομίζω ότι πήγαινε στον άνθρωπο τελείως. Σωστά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αλλά τι εικόνα δίνει αυτό, έτσι. Θέλουμε να παρουσιάσουμε σαν μια Τζαμάικα, ας πούμε, τη Μεσογείου. Λοιπόν, περνάω στο επόμενο τώρα ερώτημα. Μιλάμε για nation branding. Και προϋπόθεση του να φτιαχτεί ένα nation branding είναι να οικοδομηθεί η εικόνα στο εσωτερικό της χώρας. Θα αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα. Τη δεκαετία του 90, η Βρετανία προσπάθησε να αναδιαμορφώσει την εικόνα της με το πρόγραμμα Cool Britannia. Ήθελε να δείξει δηλαδή ότι η χώρα είναι πιο μοντέρνα, πιο φρέσκια, δεν είναι τόσο συντηρητική όσο την φανταζόμαστε, την κλασική ιδέα που έχουμε για τους Βρετανούς. Όμως το σχέδιο αυτό απέτυχε τελικά να μεταδώσει μια καινούργια εικόνα για τη Βρετανία. Και ο λόγος που απέτυχε ήταν ότι οι ίδιοι κάτοικοι της Βρετανίας δεν εστενίζονταν αυτή την εικόνα. Δηλαδή οι κάτοικοι, ας πούμε, των Βρετανικών χωριών δεν μπορούσαν να σπαστούν αυτό το νέο μοντέλο, το πιο pop, να το πω, το πιο μοντέρνα. Και θέλω να έρθω στη δική μας την περίπτωση. Είναι δύσκολη ερώτηση, θεωρώ. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που θα καθιστούσαν αποδεκτή μια αυτοεικόνα του Έλληνα, ώστε να μπορέσει να προβληθεί και στο εξωτερικό. Δηλαδή, τι θα μπορούσαμε να δεχθούμε εμείς ως Έλληνες για τη δική μας εικόνα, ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε και έξω. Δύσκολη. Ευχαριστώ σε δύσκολη θέση. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να τονιστούν. Ένας ιδιασμός της αρχαίας Ελλάδος με την μοντέρνα Ελλάδα. Να βρεθεί κάποιο σλόγγαν, κάποιο brand το οποίο να τονίζει το πάντρεμα της αρχαίας με την ελληνική. Νομίζω ίσως αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί για να δείξουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο αρχαίος πολιτισμός, αλλά και η νέα ιστορία της Ελλάδος που έχει να εκπλήξει πάρα πολλά. Τώρα, τι συγκεκριμένο, δεν θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να το πω. Αν το σκεφτώ λίγο, το μπορώ ίσως. Για την αυτογνωσία δεν μιλάμε. Η αυτογνωσία μέσα στο εσωτερικό. Ποια ήταν αυτή η εικόνα που θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε ευκολότερα για να μπορέσουμε ευκολότερα και να. Ευκολότερα ή θα πρέπει να αποδεχθούμε. Είναι διαφορετικά πράγματα. Πρέπει, δεν υπάρχει. Τι θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολα αποδεκτό από τον ίδιο τον Έλληνα, με βάση τα χαρακτηριστικά τα πολιτισμικά που διαθέτει. Δεν ξέρω πιο εύκολα, αλλά εγώ νιώθω ότι θα πρέπει να επιδιωχτούν τρία πράγματα για μένα. Για να μπορέσει ο Έλληνας να καταλάβει ότι είναι.
κάτι το οποίο έχει τη δυνατότητα να νιώσει περήφανος. Αυτό δεν θέλετε να πείτε λίγο πολύ? Περήφανος και να τον κάτι που τον αντιπροσωπεύει. Αυτό τον αντιπροσωπεύει. Ωραία. Εγώ θα ήθελα, νομίζω, ότι αν το κράτος, οι πολιτικοί φορείς, οι ομάδες θα μπορούσαν να μειώσουν το λαϊκισμό τους. Το πρώτο πράγμα είναι ότι προσπαθούμε και αυξάνουμε το λαϊκισμό αντί να το μειώνουμε. Το δεύτερο, να μειώσουν τον εθνικισμό τους. Να νιώσουν οι Έλληνες ότι δεν είναι το κέντρο του κόσμου, αλλά ότι αξίζουν να είναι μέρος του κόσμου και να είναι περήφανοι ότι είναι μέρος του κόσμου, λόγω του πολιτισμού. Αλλά όχι ότι είναι τα κέντρα του κόσμου. Εγώ βλέπω και το τρίτο, ότι, το οποίο το ξέχασα, αν το θυμηθώ θα σας το πω, να είναι πιο εξωστρεφείς, να τους κάνουμε ότι ο Έλληνας να είναι πιο εξωστρεφής, που εκφύσεως που είναι. Και ήτανε πάντοτε εξωστρεφής. Είναι μέσα στο δικό του το DNA να είναι εξωστρεφής. Αλλά δυστυχώς έχουμε κλειστεί στο κουμπούκι μας. Και από αυτή την άποψη, εάν νιώθεις υπερήφανος εσύ ως Έλληνας και θέλεις να νιώσεις υπερήφανος γιατί όλοι οι άλλοι γύρω σου είναι κατώτεροι, γυφτοσκοπιανοί, τουρκογυφτιανοί, Αλβάνοι, τότε δεν έχουμε μέλλον. Εάν καλλιεργούμε τον εθνικισμό, εάν καλλιεργούμε επίσης το λαϊκισμό με την έννοια ότι χαϊδεύουμε τα αυτιά ότι είσαστε ο ανώτερος λαός, ότι κοιτάμε περισσότερο την εύκολη επιδοκιμασία, πάλι δεν έχουμε μέλλον. Θέλει πολλή δουλειά να γίνει σε αυτό. Εδώ θα γίνω μυρολογιστή, γιατί δεν βλέπω από παντού. Βλέπω προς αυτές τις τρεις κατευθύνσεις να πηγαίνουμε ακριβώς στο αντίθετο. Δεν μ' αρέσει εμένα ούτε οι ξένοι να βλέπουν ότι οι Έλληνες είναι πολύ εθνιστές και όχι πατριώτες. Αυτή την εικόνα έχουμε προς τα έξω. Πώς θα το κάνουμε? Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Δεν μπορεί να βγαίνει σοβαρή μελέτη και να λέει ότι η Ελλάδα είναι η πιο εθνικολαϊκιστική, η πιο λαϊκίστικη χώρα, ο λαϊκισμός θριαμβεύει μετά την Ουγγαρία. Τι με ρωτάτε εμένα για αυτά σε σχέση με το πώς θα το κάνουμε στο εσωτερικό? Ιδού το μεγάλο, πώς το λένε, εγχείρημα, να μειώσουμε αυτά τα τρία, να μπουν μέσα σε μια ισορροπία. Εάν δεν τα κάνουμε αυτά τα τρία, δεν βλέπω να γίνεται τίποτα ουσιαστικό. Μάλιστα. Κυρία Κοδαρίδη. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι για να μπορέσουμε, δεν είναι μακριά από αυτό που λέει ο κ. Σταρδενίδης, αλλά για να μπορέσουμε να αισθανόμαστε περήφανοι για κάτι, άρα να το έχουμε αποδεχθεί και να μπορούμε να το βγάζουμε και αυτό προς τα έξω, υπάρχει μια προϋπόθεση, θα το θέσω λίγο διαφορετικά από έτσι όπως το έθεσε ο κ. Σταρδενίδης, ότι θα πρέπει καταρχάς να έχουμε εμπιστοσύνη και να είμαστε περήφανοι για τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος μας και να έχουμε εμπιστοσύνη στη λειτουργία και στους θεσμούς μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν δεν έχεις εμπιστοσύνη στον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα στη χώρα σου, οι θεσμοί σου, που είναι πολύ βασικό πράγμα, οι θεσμοί, τότε όσο πολιτισμό και να έχεις, όσο ωραίες θάλασσες και να έχεις, νιώθεις μια ντροπή σε σχέση στο εξωτερικό. Αυτό το βιώνουμε όσοι ταξιδεύουμε στο εξωτερικό σε συνέδρια, το βιώνουμε πάρα πολύ έντονα. Με το που λέμε ότι είμαστε από την Ελλάδα, μέχρι και οι ταξιτζίδες μας λένε «Α, τι κάνετε εκεί, αναφέρουν το λαϊκισμό που λέτε» κτλ. Και τι να του πεις μετά, έλα γιατί έχουμε ωραίες θάλασσες, δηλαδή τι είναι η έλα γιατί έχουμε το Σούνιο, ξέρω εγώ, και τους Δελφούς και όλα αυτά, μετά μαγκώνεσαι. Τι να του πεις? Άρα πρέπει να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να αισθανθούμε περήφανοι. Γιατί νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τον πολιτισμό μας, όλοι ξέρουμε τα όμορφα στοιχεία που μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα. Αυτόν τον καλό καιρό, φέτος μας τα χάλασε λίγο, που έχουμε πολλούς μήνες το χρόνο που είναι προνόμιο, γιατί δεν τα έχουν άλλα κράτη. Λοιπόν, αλλά αντί να μπορούμε να είμαστε περήφανοι είτε για τον πολιτισμό, είτε για τον τουρισμό, είτε για τον ήλιο μας, είτε για το οτιδήποτε θα μπορούσαμε να προτάξουμε, για την παιδεία μας ενδεχόμενα, μαγκωνόμαστε.
Άρα νομίζω πρέπει να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις. Πρέπει να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις. Πρέπει να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις αυτές και μετά μπορούν να θριαμβεύσουν οι Έλληνες. Πραγματικά σας το λέω. Όπως και η οικονομική κρίση, πολιτική πρόκειται. Από εμάς τους ίδιους πρόκειται. Η οικονομική κρίση είναι πρωτίστως πολιτική και δευτερευόντως μεταφράστηκε σε οικονομική, έτσι δεν είναι? Θα συνεχίσω με εσάς. Θέλω να πάμε στο ακαδημαϊκό σας αντικείμενο, τη βιοοικονομία που τα αναφέραμε και πριν. Θέλω να μας εξηγήσετε τι είναι και πώς συνδέονται πολιτισμός και περιβάλλον. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει σχέση με το περιβάλλον. Ναι, έχει σχέση με το περιβάλλον. Ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε το εργαστήριο που ανέφερε νωρίτερα η κυρία Πολίτη και έχουμε και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που είναι το πρώτο στην Ελλάδα και από τα λίγα στην Ευρώπη, που είναι στη βιοοικονομία. Η βιοοικονομία λοιπόν είναι ένας ταχαίως αναπτυσσόμενος κλάδος ευρωπαϊκά, διεθνώς, ευρωπαϊκά. Εμείς πάλι λίγο αργήσαμε να το πάρουμε χαμπάρι, πάμε λίγο με καθυστέρηση γενικότερα. Όμως έχει αρχίσει και αναπτύσσεται και στην Ελλάδα σταδιακά. Η βιοοικονομία λοιπόν αυτό που προσπαθεί να πει, επειδή έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον, επειδή μέχρι το 2030, που είμαστε 19 τώρα, δεν είναι πολλά χρόνια, θα χρειαζόμαστε 50% περισσότερα τρόφιμα, 45% περισσότερη ενέργεια και γύρω στο 40% περισσότερο νερό. Πού θα τα βρούμε αυτά? Δεν μπορούμε να τα βρούμε παρά να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, όχι της Ελλάδας φυσικά, αυτό αφορά τον κόσμο όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά και την Ελλάδα. Η βιοοικονομία λοιπόν με πολύ απλά λόγια, για να μην σας κουράσω, είναι να βρούμε τρόπους να παράγουμε πράγματα και τροφές από στοιχεία της φύσης που τώρα τα θεωρούμε σκουπίδια, που τώρα δεν τα θεωρούμε ότι μπορεί να γίνουν κάτι. Παράδειγμα, για να γίνει κατανοητό, μόνο με παραδείγματα γίνεται κατανοητό αυτό. Μάλιστα είναι και αυτή μια μικρή εταιρεία, μιας και αναφέρατε πριν τα καλά παραδείγματα, κύριε Τζεν, που τον είχαμε και προσκεκλημένο, ένα νέο παιδί, γύρω στα 30-35 είναι, έχει γυρίσει από σπουδές από το εξωτερικό, έχει κάνει μια μεταπτυχιακή εργασία σε κομμάτι σχετικό, είναι αρχιτεκτονικό γραφείο, έχουν οικογενειακή επιχείρηση. Και τι σκέφτηκε ο άνθρωπος με βάση μια απλή διπλωματική εργασία που έκανε, δεν ήταν το αντικείμενό του, το μεταπτυχιακό του αυτό, να σχεδιάσει έπιπλα με πιο περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Και πώς το έκανε αυτά τα έπιπλα, τα οποία είχαν μεγάλη επιτυχία, με αγριαγκινάρα. Γιατί βγαίνει η αγριαγκινάρα, που λέμε το γαϊδουράγκαθο που λέμε κοινώς, στα χωριά μας, το οποίο είναι αυτοφιές και το βρίσκουμε παντού, βγαίνει μόνο του δηλαδή. Το θεωρούμε και τα κόβουμε γιατί το θεωρούμε ότι μας... Εντυπωσιακό. Έτσι. Λοιπόν, με κατάλληλη επεξεργασία λοιπόν η αγριαγκινάρα μπορεί να μετατραπεί σε ύλη και έχει φτιάξει ο άνθρωπος, γιατί παιδευόταν και μόνος του, δεν είχε και τα κονδύλια να το κάνει πιο οργανωμένα, να πάρει και επιστήμονες πιο ειδικούς κτλ. Παιδευόταν μόνος του. Λοιπόν, έφτιαξε καρέκλες και τραπέζια τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο εστιατόριο των Selfridges στο Λονδίνο. Το ανακάλυψαν τα Selfridges ότι και επειδή θέλουν να εφαρμόσουν, πλήστες τώρα εταιρείες, προσπαθούν να εφαρμόσουν περιβαλλοντική πολιτική και να δείξουν ένα πιο φιλικό πρόσωπο κοινωνικά. Άρα τους πήρανε χαμπάρι στα Selfridges και όλο τους το εστιατόριο το έχουν με δικά του έπιπλα. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Άλλο παράδειγμα είναι από τους φλοιούς του ρυζιού, το ριζάκι δεν το μαζεύουμε, το καθαρίζουμε και το βάζουμε στο σακουλάκι μετά καθαρισμένο. Αυτό στους φλοιούς του ρυζιού τους πετάγαμε, ήταν σκουπίδια. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι στο εξωτερικό έχει γίνει σύμπραξη αυτών που μαζεύουν τα ρύζια των εταιριών και τέλος πάντων με μια εταιρεία μεγάλη, γνωστή μάρκα, δεν θα την πω, αθλητικών ειδών, και αυτοί οι φλοιοί του ρυζιού μπορούν να επεξεργαστούν και να γίνει και τα κάνουν τα ελαστικά κομμάτια των παπουτσιών από κάτω. Αυτό λοιπόν τι μου λέει, μου διευρύνει, μου αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο έκανα τα πράγματα. Και μου διευρύνει τους παραγωγικούς μου πόρους. Η φλή του ρυζιού, η αγριαγκινάρα, την πετάγαμε. Δεν την κάναμε τίποτα. Τώρα μπορεί να γίνει πράγματα. Να μην χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, το ξύλο που μπορεί να μην υπάρχει άφθονο και να κάνεις την καρέκλα, ή να μην το κάνεις με πλαστικό που το πλαστικό δεν λιώνει και μένει πάντα πλαστικό και είναι επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Πάρε αυτό και κάντο. Φυσικά, επειδή ακόμα δεν είναι σε μεγάλη κλίμακα όλα αυτά και επειδή είναι και σε στάδιο που ακόμα γίνεται μελέτη, δεν είναι, είναι πιο ακριβή η παραγωγή. Μέχρι να γίνει σε ευρεία κλίμακα και να τυποποιηθούν αυτά τα πράγματα, είναι πιο ακριβά. Ωστόσο, εκεί πάνε τα πράγματα. Και η κομπόστα, δεν είναι. Πώς, η κομποστοποίηση, ναι. Ας πούμε, τα τηγανόλαδα θα τα ξέρετε. Ναι.
Τα τηγανόλαδα είναι ένα παράδειγμα που δεν είναι αμυγός βιοοικονομία, είναι στο πλαίσιο της αγγλικής οικονομίας που λέμε, γιατί διαφέρουν λίγο αυτές οι έννοιες. Δηλαδή αυτό που το πέταγες πριν και πήγαινε στον υδροφόρο ορίζοντα, το οποίο μόλυνε και τον υδροφόρο ορίζοντα και έκανε μεγάλη ζημιά. Τώρα υπάρχουν εταιρείες και έχουμε και εδώ και στην Ελλάδα, τους Κλαβενίτες, ας πούμε, τον διαφημίζω, αλλά έχει πάρα πολλά κουτιά και μαζεύει και τηγανόλαδα, παραδείγματος χάρη, που μπορείς να τα επεξεργάσεις και τα κάνουν βιοκαύσιμο, ενέργεια, που μιας και έχουμε και θέμα με το πετρέλαιο. Αυτή λοιπόν είναι η βιοοικονομία. Η βιοοικονομία λοιπόν βλέπετε ότι έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον και με τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργήσουμε την κουλτούρα μας αύριο. Τον τρόπο που θα συμπεριφερόμαστε, τη γαστρονομία μας, γιατί σας είπα και καινούργια πράγματα. Φτιάχνουν με τέτοιους τρόπους, φτιάχνουν μανιτάρια. Αναφέραμε για μανιτάρια πριν. Μανιτάρια, το οποίο θα είναι τροφή του μέλλοντος, δηλαδή είναι πολύ θρεπτική. Άρα και η γαστρονομία θα αλλάξει και η παραγωγή θα αλλάξει. Και ο τουρισμός θα αλλάξει, γιατί μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό. Άρα να φτιάξουμε ένα καινούριο τρόπο, γιατί όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή ο κύριος Τζεν και το κράτησα, ήθελα να το σχολιάσω, ο πολιτισμός. Απλώς εγώ στάθηκα λόγω της Κίνας και της Ιαπωνίας στην ιστορία μας, τα αρχαία κτλ. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο τι είχαμε παλιά και πώς είναι και τα αρχαία ελληνικά κτλ. Ο πολιτισμός είναι τα ήθη, οι αξίες που διαμορφώνονται, οι καινούργιες συνθήκες, όλα αυτά που προκύπτουν στην πορεία. Έτσι λοιπόν και η βιοοικονομία θα αλλάξει όλα αυτά τα καινούργια πράγματα που φτιάχνουμε στην Ελλάδα και είναι ένα μεγάλο πεδίο και να ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει μεγάλες δυνατότητες στη βιοοικονομία γιατί έχουμε μεγάλη βιοποικιλότητα στο έδαφος. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες και επειδή έχουμε και τις θάλασσες που είναι η μπλε βιοοικονομία και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ποικιλοτρόπους στις θάλασσες, έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Κάνουμε βήματα και εκεί σταδιακά. Είμαστε λίγο πίσω σε σχέση με τις χώρες που πάνε λίγο πιο μπροστά στην Ευρώπη σε αυτά τα πράγματα. Έχουμε ξεκινήσει εμείς εδώ κάποια πράγματα και μαζί με κάποιους φορείς από τη Θεσσαλονίκη, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, που είναι μία από αυτές. Και προσπαθούμε να. Γιατί αυτό όμως πρέπει να μαθευτεί και στον κόσμο. Τώρα δηλαδή σας το είπα εγώ, εσείς το ξέρετε, αλλά αν το πείτε στον πολύ τον κόσμο, δεν ξέρει τι είναι αυτό. Αν δεν ακουστεί, αν δεν γίνει συζήτηση, δεν γίνουν ζυμώσεις και οι επιχειρηματίες, γιατί από τις επιχειρήσεις. Κύριε Διακατώνη, θα ξεκινήσει. Γιατί και οι επιχειρήσεις είναι αυτές που φτιάχνουν τα καινούργια προϊόντα. Πρέπει και οι επιχειρηματίες να καταλάβουν τι είναι αυτό που μπορούν να κάνουν την επόμενη ημέρα. Πώς μπορούν να αλλάξουν αυτό που λέμε εμείς οι οικονομολόγοι, το παραγωγικό τους μοντέλο. Και όταν αλλάξουν το business model οι επιχειρήσεις, αλλάζει όλο το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Θα αναφέρω και εγώ ένα παράδειγμα βιοοικονομίας. Μικρό σε κλίμακα βέβαια. Στην Πάρο. Ναι. Τα απόβλητα του συνεταιρισμού. Στο ελαιόλαδο και στο κρασί. Ναι, το ελαιόλαδο. Υπάρχει μια διαδικασία με την οποία μετατρέπονται σε σαπούνια, βεβαίως. Σαμπουάν, σε αντισηπτικά σπρέι. Το οποίο στην Πάρο. Βεβαίως. Το έχουμε προβάλει και από την ιστοσελίδα μας. Θα το βρω οπωσδήποτε. Το ζήτημα είναι το εξής. Ενώ ποιοτικά αυτά τα προϊόντα είναι ανώτερα πολλές φορές και από αντίστοιχα που παρασκευάζουν γερμανικές ή ελβετικές εταιρείες, ο πόλεμος που δέχονται. Ναι, γιατί η παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θέλει όγκους γι' αυτό. Και θέλει χρηματοδότηση που δυστυχώς εμείς στην Ελλάδα τώρα βρισκόμαστε και μέσα στην κρίση. Έχει τύχει και η συγκυρία αυτή. Δεν υπάρχει και χρηματοδότηση για να μπορέσουν αυτοί οι επιχειρηματίες να στηρίξουν περισσότερο τα προϊόντα τους. Αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά υπάρχει πόλεμος από τις ίδιες δημοτικές αρχές πολλές φορές. Από τις ίδιες τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Ασφαλώς. Εντάξει, να σας πω κάτι. Όταν πας να αλλάξεις κάτι, κάποιοι που έχουν συμφέροντα θα αντιδράσουν. Γιατί δεν ήρθανε ποτέ τα υδροπλάνα στην Ελλάδα, ας πούμε τώρα. Ήρθανε και φύγανε. Το ξέρετε. Έχουμε εδώ πέρα τα καράβια και πάμε και ερχόμαστε τόσες ώρες. Και ενώ είχαμε τα υδροπλάνα, φύγανε. Συμφέροντα ήτανε. Έτσι, όπως δεν φτιάχνονται πολλές. Είναι μέχρι κάποια στιγμή να σπάσει το σπυρί που λένε, δηλαδή να φτάσουν να σπρώξουμε τα πράγματα προς μια κατεύθυνση με λίγο κόπο και να μπορέσει να γίνει αποδεκτό σε πρώτη φάση παρά τις όποιες ας πούμε αντιστάσεις. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και προς τους τρεις για να περάσει και ο λόγος στο κοινό. Εάν ήταν στο χέρι σας να εκπονήσετε ένα στρατηγικό σχέδιο για την πρόθεση του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος μέσω του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος. Μέσω των εργαλείων που προσφέρει η οικονομική διπλωματία. Ένα δύο πραγματάκια που θα κάνατε. Κύριε Τζέν, δείτε από εσάς. Εγώ θα μπορούσα πάρα πολύ να συντάξω ένα άξιο πράγμα, που μπορούμε να προωθήσουμε ορισμένα πολιτιστικά προϊόντα, συγκεκριμένα από την γαστρονομία, όπως προανέφερα και προηγουμένως, κυρίως τα βιολογικά προϊόντα, τα οποία έχουν μεγάλη συζήτηση και διεθνώς. Σε συνδυασμό με την αφορά
τουριστικά προϊόντα, αν θέλετε, και με την πρότιση διαφόρων πολιτιστικών αξιών και μνημείων της χώρας. Αυτός ο συνδυασμός των τριών νομίζω θα ήταν μέσα από ένα άξιο πλάνο που θα έκανα το πιο σημαντικό για να προωθήσουμε με συγκεκριμένες ενέργειες αυτές τις πράξεις. Συμφωνώ απόλυτος με ό,τι υπόθηκε και υποθέτουμε ό,τι θα υποθεί για να μπορέσει να αναπτυχθεί το πολιτιστικό προϊόν. Δεν έχω σκεφτεί κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή για να μπορέσω. Όλα αυτά χρειάζονται ένα σχέδιο, ένα προγραμματισμό. Έχουμε πάρα πολύ απόθεμα πολιτισμού. Το θέμα είναι αν έχουμε το μυαλό για να μπορέσουμε όλα αυτά να τα φέρουμε σε πέρας. Συγκεκριμένα δεν μπορώ να πω κάτι, δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα. Δεν με έχει απασχολήσει. Κύριε Κοδαρή. Εγώ θα έλεγα ότι το πιο εύκολο να σκεφτεί κανείς, επειδή τα δύο δυνατά μας χαρτιά είναι ο πολιτισμός και ο τουρισμός, να δεν μπορούσαμε να δέσουμε αυτά τα δύο μέσα από φορείς που ασχολούνται με αυτά τα κομμάτια. Είτε φορείς του δημοσίου που θα μπορούσαν, ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν θα εξειδίκευε τι θα έκανε ο καθένας, γιατί το κομμάτι αυτό γίνεται και από ιδιώτες. Και δεν, όταν λέμε να κάνουμε στρατηγικό σχεδιασμό, δεν εννοούμε μόνο τι θα κάνει το κράτος, αλλά όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, γίνεσαι δορυφόρος. Το κράτος μπορεί να είναι και γύρω-γύρω να υπάρχουν διάφοροι δορυφόροι, οι οποίοι θα δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά να υπάρχει συμφωνημένο πρώτα τι θέλουμε να προβάλλουμε μέσα από αυτό, γιατί αν δεν ξέρουμε τι θέλουμε να προβάλλουμε, όποιος και να ασχοληθεί δεν θα το προβάλλει, σας το εγγυώμαι. Αν συμφωνήσουμε ότι θέλουμε να προβάλλουμε ένα, δύο, τρία πράγματα, μετά μπορούμε να βρούμε τους καθήλυνα αρμοδίους και στους ιδιωτικούς φορείς με συνεργασίες ενδεχόμενα ιδιωτικού δημοσίων φορέα, αλλά και από μόνοι τους οι ιδιώτες, να μπορέσουμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν τρόποι, αλλά θέλει λίγο μελέτη. Λίγο διάβασμα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές θερμά. Και τώρα ο λόγος σε εσάς. Ακούμε τις ερωτήσεις σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει ασύρματο μικρόφωνο, οπότε θα πρέπει να μιλάτε λίγο δυνατά για να ακουστείτε. Κύριος Κυριακίδης. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, πρώτα απ' όλα, να συγχαρώ για την διοργάνωση. Δεν αντιλογούμε τα γένια μας. Ήταν πραγματικά μια εξαιρετική συζήτηση. Απλά θα πρέπει να πω δύο λόγια για το κλιπ το οποίο είδαμε. Επειδή μάλιστα συνεργαζόμαστε με το φορέα τη Marketing Greece, οι οποίοι μας είχαν στηρίξει και στην ημέρα των βραβείων Ήπιας Ισχύος, το Soft Power. Είναι ιδιωτικός φορέας ουσιαστικά και είναι από πίσω το σύνδεσμος ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Άρα, ποιο ήταν το desired end state, για ποιο πράγμα φτιάχτηκε αυτό το κλιπ? Φτιάχτηκε ουσιαστικά για να δείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νέων αγορών που έχουν ανοίξει, που δεν υπήρχαν παλιά και είναι ανταγωνιστικές. Κροατία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ρουμανία δεν υπήρχαν. Είχαν μόνο παραδοσιακά Τουρκία, Ιταλία, Αίγυπτο σαν ανταγωνιστές στον καλοκαιρινό τουρισμό. Και κυρίως προσπαθούσε να περάσει το θέμα της φιλοξενίας. Δηλαδή είχε πολύ πολύ συγκεκριμένη στόχευση, τη φιλοξενία. Με το φαγητό του καφέ, γιατί. Τη φιλοξενία. Άρα, τι διαφέρουμε στη φιλοξενία? Επειδή έχω συζητήσει με την διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού, θα κινηθούν και σε πολιτιστικό προϊόν στη συνέχεια και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Δηλαδή, οικοτουρισμό, προσκυνηματικό τουρισμό, αθλοτουρισμό, εναλλακτικές μορφές. Αλλά τώρα τους ενδιέφερε, εν ώψη της καμπάνιας της καλοκαιρινής, να ξαναπροβάλλουν κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε δει, με στόχευση όμως την φιλοξενία. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Είναι πολύ σωστή η επισήμανση. Η στόχευση ήταν στο ανθρώπινο ακριβώς στοιχείο. Να ξεκινήσω κι εγώ. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που υπόθηκαν από τους ομιλητές και την κυρία Κουταρίδη. Να ξεκινήσω από το βιντεάκι. Ήταν καλό το βιντεάκι, αλλά έχουν γίνει. Επιτρέψτε μου πολύ καλύτερες προσπάθειες από τα βίντεο της Visit Greece, που μάλιστα παίζουν εδώ και χρόνια, στα οποία μπορεί κανείς να βρει, σίγουρα τα έχετε δει όλοι, μπορεί να δει κανείς και τα στοιχεία αυτά που είπαν οι κύριοι, ότι θα ήταν πολύ καλύτερα να υπάρχουν, δηλαδή το γαστρονομικό, το αρχαίο στοιχείο,
Τα βίντεο της Visit Greece λοιπόν, που έχουν γίνει εδώ και χρόνια, θεωρώ ότι ήταν πολύ καλύτερα. Είναι μια καλή προσπάθεια. Όσον αφορά την πολιτιστική διπλωματία, θα συμφωνήσω με τους ομιλητές. Είναι πράγματι η κατάσταση είναι... Εγώ θα μπορούσα να την περιγράψω σε νηπιακό επίπεδο. Είναι πράγματι μια... Έχουμε στη διάθεσή μας μια τρομακτική ισχύ με τον ελληνικό πολιτισμό. Όπως πολύ σωστά έχετε εντοπίσει σαν Ινστιτούτο, αλλά μένει αναξιοποιητό. Μπορούμε να πούμε κάποια παραδείγματα, δηλαδή δεν μπορούμε να διανοηθούμε μια χώρα σαν την Ελλάδα να έχει έλλειμμα σε μαρίνες, να έχει μείνει πίσω σε σημαντικούς, κολοσιαίους στρατηγικούς. Η κυρία Κοταρίδη με πιάνει... Και πλωτές μαρίνες που θα μπορούσαμε να έχουμε. Κολοσιαίους προορισμούς και κολοσιαίες αγορές, που είναι το selling και το γιο του. Οι οποίες αγορές ακολουθούνται από πάρα πολύ εύρωστο οικονομικά κόσμο. Συν το πλεονέκτημα ότι μέσω του selling και του yachting διαφημίζεται στα πέρατα της γης. Ένα άλλο μικρό παράδειγμα και κλείνω εδώ πέρα είναι ότι δεν μπορείς να είσαι δήμαρχος σε ένα νησί ελληνικό ή τέλος πάντων το θεσμικό πλαίσιο ενός ελληνικού νησιού και να μην έχεις ένα προσπέκτους. Τα παλαιότερα χρόνια όλοι είχαμε ένα προσπέκτους. Με αυτό το προσπέκτους δεν είχαμε τι παράγουμε. Αυτός που είχε ένα εργοστάσιο με υποδήματα, που έκανε εξαγωγή στη Γερμανία, είχε ένα προσπέκτους. Σήμερα το προσπέκτους είναι ένα website. Απόψε, όταν όλοι μας πάμε στα σπίτια μας, μπορείτε να πληκτρολογήσετε, για να καταλάβετε και να έρθετε στα λόγια μου, το επίσημο website των 10 πιο γνωστών νησιών που γνωρίζετε στην Ελλάδα. Και στο επόμενο ραντεβού μας μπορούμε να το ξανακουβεντιάσουμε. Σε 5 δευτερόλεπτα πρέπει να έχεις πει στον άλλον digitally το who are you. Αν δεν το έχεις καταφέρει, είσαι πεθαμένος. Αυτή είναι η άποψή μου. Είμαι φωτογράφος και βιντεογράφος. Αλλά περισσότερο είμαι μέσα στη ζωή. Μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτά που άκουσα. Βέβαια, θα συμφωνήσω με τον κύριο ότι το θέμα είναι πολιτικό. Δεν υπάρχει άλλος λαός στον κόσμο που να πηγαίνεις να τους επισκέπτεσαι στο πλαίσιο του δυτικού πολιτισμένου κόσμου, να μην πάμε δηλαδή σε Κολομβίες και τέτοιες χώρες τριτοκοσμικές, που να περπατάς στο πεζοδρόμιο και να έρχονται τα μηχανάκια δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι πρωτοφανές, δηλαδή. Δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει τάξη. Κλείνω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Τουρκία, αν πάτε στα δημόσια κτίρια που υπάρχουν ακόμα στην Τουρκία, σου απαγορεύουν να καπνίσεις και το τηρούν. Επίσης, πληρώνεις για να μπεις κάτι ψηλά και σου δίνουν απόδειξη. Λοιπόν, και στο ένα και στο άλλο, δεν έχουμε καταφέρει, ενώ υπάρχει νομοθεσία, μόνο αυτό σας λέω. Δεν θέλουμε. Γιατί. Δεν θέλουμε. Το ερώτημα είναι γιατί. Είναι στο DNA. Όχι, δεν είναι στο DNA. Θα σας απαντήσω με ένα άλλο παράδειγμα που είναι θέμα πολιτισμού. Καπνίζει κανένας στο μετρό. Όχι. Πετάει κανένας κάτι στο μετρό. Έχετε δίκιο. Γιατί εκεί και όχι αλλού. Γιατί. Γιατί όταν είναι στην αρχή, επί μήνες, υπήρχαν μέσα αστυνόμευση. Το θυμάμαι πολύ. Μετέδωσαν αυτή την κουλτούρα του πολιτισμού, αυτό το ωραίο πράγμα. Και έχω δει άνθρωπο εγώ, κάποιο να πετάει κάτω και να έρθει το επόμενο να το μαζεύει και να λέει κάτι σας έπεσε, κύριε. Λοιπόν, δεν είναι θέμα DNA. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Γι' αυτό είπα ότι είναι θέμα πολιτικού. Όταν καλεί τον αστυφύλακα να τηρήσει το θέμα του καπνίσματος μέσα σε ένα κέντρο και αυτός ο αστυφύλακας τα παίρνει από τον δηλαδή διαφθορά, τότε για ποιο πολιτισμό μου μιλάτε? Άρα από πάνω, και όχι μόνο από κάτω, και από κάτω και από πάνω μπορεί να γίνει. Πρέπει να μεταδοθεί μια κουλτούρα που να ανταποκρίνεται σε αυτό που θεωρούμε εμείς
ως ελληνικό πολιτισμό. Λοιπόν, σας είπα ένα μικρό παράδειγμα για το μετρό και για το κάπνισμα. Πάντως, υπάρχει μια μεγαλύτερη... Θα τολμήσει καμιά κυβέρνηση να εφαρμόσει το νόμο, είπε ο Μητσοτάκης νομίζω τώρα κάπου άκουσα, διάβασα ότι θα κάνει ένα από τα πρώτα πράγματα να εφαρμόσει... Επειδή τα φορτώνουμε όλα στην πολιτική... Να το δούμε, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Εάν δεν βάλεις το μαχαίρι στο κόκαλο και αν δεν έχεις, προσέξτε, και αν δεν έχεις υψηλό πολιτικό κόστος, γνωρίζοντας ότι θα υπολοποιήσεις εγκεμένα και 15 θα απογοητεύσεις, δεν θα γίνει. Μου επιτρέπετε να πω κάτι, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει κάτι που έχει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από την πολιτική. Επειδή τα φορτώνουμε συνήθως όλοι στα πολιτική και καλά κάνουν. Είναι η δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι. Είμαστε μια χώρα που δεν λέει δικαιοσύνη. Και κλείνω. Σας ακούω. Ναι, λίγο δυνατά αν θέλετε μόνο για να σας ακούσω. Παρακολουθώ την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ και ώρα και αναρωτιόμουν ποιο είναι πραγματικά το δικό μας πολιτιστικό μοντέλο, πολιτιστικό. Μίλησε προηγουμένως ο κύριος, επειδή μίλησε για Ελλάδα. Περιέγραψε ο κύριος Σαπανίδης αριστοτεχνικά προηγουμένως ότι να μην γίνουμε λαϊκιστές, να μην γίνουμε εθνικιστές, να μην γίνουμε όλα αυτά. Ξεχάσαμε. Τι είμαστε τελικά. Έγινε η Ελευσίνα, θα γίνει πολιτισμική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ρωτήσαν τους διοργανωτές αν θα μιλήσουν για τα Ελευσίνια μυστήρια. Και απάντησαν σε καμία περίπτωση, όχι λέμε, θα μιλήσουμε για τον πολιτισμό. Αν λοιπόν δεν σκεφτούμε και οι ίδιοι τι θέλουμε να προβάλλουμε και τι είμαστε και τελικά, θα είμαστε μια χώρα που θα είμαστε όπως η Τζαμάικα, όπως είπατε προηγουμένως, θα πηγαίνουν οπουδήποτε, θα υπάρχουν οι υποδομές, αλλά δεν θα υπάρχει το ελληνικό χρώμα. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι πρέπει να δούμε και αυτό το θέμα. Το πώς θα το κάνουμε μετά είναι άλλο θέμα. Δεν μπορούμε να πείσουμε καν τους Έλληνες ξενοδόχους να παίρνουν ελληνικά προϊόντα. Ξεκίνησε δηλαδή ένα πρόγραμμα για τα ελληνικά πρωινά και μακάρι να προχωρήσει και όλα αυτά. Αλλά σίγουρα θα μπορούσαν να υπάρξουν και πολύ περισσότερα στοιχεία. Αν δεν πείσουμε εμείς τους εαυτούς μας ότι οι δικές μας μαρμελάδες είναι καλύτερες, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πείσουμε τους ξενοδόχους. Είναι ακριβότερες. Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι το εδώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Να σας πω. Είναι θεωρεί ότι είναι καλύτερες. Όχι, δεν το θεωρεί. Όλα είναι στο τέλος της ημέρας λεφτά. Και για να πω το προηγούμενο, όλος ο κόσμος, γιατί κι αλλού άμα τους αφήσεις και οι ξένοι που έρχονται εδώ πέρα δεν εφαρμόζουν πράγματα. Μόνο ένα πράγμα καταλαβαίνουμε, την τσέπη μας. Άμα μας τσούξει η τσέπη μας, τα λέω πολύ απλά, γιατί απλά είναι, τότε θα μαζευτούμε και θα είμαστε σύνομοι. Όσο δεν υπάρχει, βάλε τσουκτέρα πρόστιμα, να γίνει, το έχει να χρηματιστεί ο αστυνομικός. Στο εξωτερικό τα πρόστιμα είναι υψηλά. Εγώ όταν πήγα στην Αμερική, το πρώτο πράγμα που μου είπαν που πάτησα το πόδι μου στο αεροδρόμιο, μου λένε πρόσεξε, μην κάνεις λάθος τη φορολογική δήλωση, θα σε πάνε με βραχιολάκια μέσα. Δεν καταλαβαίνουμε. Λάθος να κάνω, όχι να πανακλέψω, μην συμπληρώσω και λάθος κουτάκι. Και έτρεμα από την πρώτη στιγμή τι θα κάνω με τα χαρτιά που θα συμπληρώσω. Θέλω να πω, αν λοιπόν έχεις το φόβο των Ιουδαίων και κυρίως την τσέπη, γιατί εμείς την τσέπη καταλαβαίνει ο κόσμος κυρίως. Η παιδεία και η κουλτούρα έρχονται μετά. Θα σας διακόψω. Με αστυνομικά μέτρα δεν μπορεί να μάθει ο άλλος να εμπιστεύεται τον εαυτό του και το λαό του και τη χώρα του. Όχι, αυτό είναι θέμα παιδείας. Αλλά η παιδεία θέλει πολλά χρόνια για να περάσει, για να μπορέσει να μπει και να αναπτύξουμε αυτή την κουλτούρα. Και από μόνη της δεν έρχεται, πρέπει κάπως να διαμορφωθεί, να στρώσει το χαλί πρώτα. Και το χαλί το στρώνεις με τον νόμο. Πάνω σε αυτό να σας συμπληρώσω τώρα. Ήμουνα στο σταθμό της Ουάσιγκτον που είπατε Αμερική. Ναι. Και παίρνω ταξί να πάω στο ξενοδοχείο. Ήταν ένας έγχρωμος Αμερικάνος. Ναι. Από πού είσαι, από την Ελλάδα? Ω, από την Ελλάδα είσαι. Ξέρω την κρίση σας εκεί πέρα, γιατί ήταν 14 εκεί πέρα, που έχετε κρίση και το κάνω. Και ξέρω πολύ καλά γιατί φτάσατε εκεί. Γιατί είσαστε φοροφυγάδες. Γιατί δεν σέβεστε το κράτος σας. Εμείς εδώ στην Αμερική, εγώ σέβομαι το κράτος μου, γιατί το κράτος θα μου αποδώσει και θα μου ωφελήσει ορισμένα και πληρώνω τους φόρους. Εσύ, είναι τα λόγια του αυτά, γιατί μου έχουν αποτυπωθεί εδώ. Τα θυμάμαι σαν τον Πολάκη, όπως είναι καλό Πολάκη. Τα θυμάμαι, ήταν τα ίδια του τα λόγια.
ότι εσείς δεν σέβεστε το κράτος σας με αυτά τα οποία κάνετε. Αυτό είναι. Γιατί είναι πιο ακριβές οι μαρμελάδες, κύριε καθηγητά? Οι μαρμελάδες, γιατί είναι πιο ακριβές? Γιατί το γάλα είναι πιο ακριβό στην Ελλάδα από τη Γερμανία? Γιατί... Ψέματα λέω. Πιο φτηνό. Εντάξει. Είναι όλο το οικονομικό σύστημα. Μιλάμε για θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο, η φορολογία, αλλά... Η κυρία στο βάθος. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε. Ας σας ακούτε. Και ήθελα να εστιάσω σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ένα παράδειγμα. Το 2012 έγινε η έκθεση, και νομίζω το ξέρουν όλοι, στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, για το Μέγα Λέξα. Οι Γάλλοι πήραν και δικά μας. Πήγαν από εδώ, δηλαδή, κάποια ευρήματα που είχαμε εμείς εδώ, για να γίνει συνολική έκθεση εκεί. Είχε μεγάλη επιτυχία βέβαια, κέρδισαν πολλά από αυτό, αλλά το σημαντικότερο που κέρδισαν οι Γάλλοι, και ενώ το συνδέω οικονομία με τον πολιτισμό, έκαναν συμφωνία με τα Εμιράτα να πάει η έκθεση εκεί, αντί ενός δις δολαρίου. Εμείς το μόνο που κερδίσαμε ήταν από λίγο τουρισμό την επόμενη χρονιά, για όσους Γάλλους δε και ξένους που δεν γνώριζαν, τη Μακεδονία σαν τόπο προορισμού. Αυτό είναι το ένα παράδειγμα τη σχέση πολιτισμού οικονομίας, το τι μπορεί να κερδίσουμε. Και το δεύτερο είναι για το βιντεάκι που δείξατε. Επειδή το έχω ψάξει πολύ και πολλά από αυτά τα μνημεία στην Ελλάδα που έχουν χαρακτηριστεί ως παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ τα ξένα μνημεία άλλων χωρών έχουν βίντεο, έχουν φωτογραφίες, τα δικά μας δεν έχουν τίποτα. Υπάρχει τη σβήνη της Greece. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν έχουν, άρα δεν προβαλλόμαστε όσο κάτω. Τη Σβήση την Κρήτη για τους Δελφούς είναι υπέροχο βίντεο. Υπάρχουν κάποια βίντεο που είναι πιο στοχευμένα, αλλά η φετινή καμπάνια ήταν καλοκαίρι, καρπούζι, ντοματίτσα. Τα βίντεο της Κρήτης που έχουν κάτι γιαγιάδες εκεί, κάτι αυτά, τα έχετε δει? Ναι, ακόμα, πολύ καλύτερα, εξαιρετικά. Κυρία Δάνα. Εγώ τώρα δεν ήμουν και από την αρχή της συζήτησης, αλλά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα, έστω και από το στάδιο που μπήκα. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι έχει λίγο η χώρα μας εγκλωβιστεί σε αυτή την εικόνα του αμυγός, αφενός αμυγός θερινού προορισμού και αφετέρου της πάρα πολύ στενής σύνδεσής της με την κλασική αρχαιότητα. Όμως η Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτό. Ας πούμε, η βυζαντινή της ιστορία, που αν ρωτάτε τη γνώμη μου, συγκαθορίζει πολύ περισσότερο το προφίλ του νεοέλληνα, με τη θρησκεία, με τα μοναστήρια, με όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο μπορεί εξίσου να προωθηθεί και μπορεί να κρατήσει και όχι οι τουρίστες, ταξιδευτές, που τους ενδιαφέρει να δουν λίγο σε βάθος κάποια πράγματα, όλο τον χρόνο. Τουλάχιστον, και αυτό είναι κάτι που και εγώ ακόμα για τη χώρα μου, ας πούμε, άρχισα να ανακαλύπτω πολύ πιο μετά. Δηλαδή, ας πούμε, το Βυζαντινό μου στη Θεσσαλονίκη, που είναι ωραία, δεν το επισκέφτηκα όταν ήμουν φοιτήτρια, αλλά μετά στη Θεσσαλονίκη. Ένα δεύτερο που παρατηρώ είναι ότι τα θέματα ότι θα πρέπει, είναι θέμα πολιτικό και θα πρέπει να δημιουργηθούν πρόστιμα. Προφανώς και υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Ο πολιτισμός όμως και η αισθητική δεν είναι μόνο θέμα ούτε διοργάνωσης μιας έκθεσης, ούτε επιβολής κυρώσεων, η καθαριότητα, δεν είναι μόνο, ας πούμε, θέματα τα οποία μπορούν να επιβληθούν άνευ. Είναι μια καθημερινή πεποίθηση του πώς θέλουμε να ζούμε. Και φέρνω ένα παράδειγμα, δηλαδή φέρατε στο παράδειγμα με τα ερείπια, τα γραμμισμένα στοιχεία στην πλάτη. Ναι. Εγώ θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Την πολυκατοικία του 30, του 40 και του 50. Κάποια στιγμή που είχα μείνει στα πράσια της Ρώμη, που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, που υπάρχουν στα Πατήσια, που υπάρχουν στο κέντρο των Αθηνών, που υπάρχουν παντού. Αν πήγαινε κάποιος να μείνει στα πράσια της Ρώμης, όχι στο ιστορικό κέντρο, πολύ έξω, γιατί πώς θα έχετε το ξενοδοχείο μας. Έβλεπε σε αυτές τις κλασικές πολυκατοικίες με το άσπρο κάγκελο, που όμως ήταν πάντα βαμμένες και τα κάγκελα ήταν βαμμένα
σε πάλι χρωματισμούς ροζ, γαλάζιο και συντοδευόταν με ίδια παρτεράκια που είχαν λουλούδια στο ίδιο χρώμα. Αυτό είναι σαφές ότι εκεί δεν έμεινε ο αστός της Ρώμης και ότι έμεινε κάποιος άνθρωπος εργαζόμενος. Το να μπορεί να είναι μια πολυκατοικία που απευθύνεται στα Πατήσια, έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά σίγουρα δεν είναι το Κολωνάκι ή η Εκάη. Το να μπορεί να είναι βαμμένη, περιποιημένη και να έχει μια αισθητική, είναι κάτι άλλο. Πέρα από την. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο πρέπει να καλλιεργήσουμε εμείς. Και ίσως σε άλλες εποχές οι άνθρωποι που δεν είχαν εντός αγωγικών τη δική μας ευμάρεια να το είχαν και να είχαν πάντα έναν κήπο, ας πούμε, ή μια αυλή με λουλούδια. Που εδώ εμείς δεν φροντίζουμε ούτε αν είναι βαμμένο το σπίτι μας, ας πούμε, η πολυκατοικία μας. Πολύ ωραία η παρατήρηση. Ναι. Νομίζω δεν επιβάλλονται κάποια πράγματα. Ναι. Να απαντήσω σε αυτό. Λοιπόν, για να γίνει κάτι ωραίο όπως είπατε, πρέπει να υπάρχει, βασικά πρέπει να υπάρχει παιδεία. Αυτή πρέπει να καλλιεργείται. Για να αρέσει το ωραίο, καλλιεργείται. Για να εκτιμήσεις είτε μια βυζαντινή εικόνα, ή για να εκτιμήσεις μια πολυκατοικία που μπορεί να είναι αρτνουβό ή να είναι του Μεσοπολέμου ή του Αθηναϊκού κλασικισμού που υπήρχε, θα πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί. Αν δεν έχεις εκπαιδευτεί, πώς είναι δυνατόν να σου αρέσει κάτι πέρα από το τσιζεφτέλι και το κοντοσούκλι. Το δεύτερο που χρειάζεται είναι φωτισμένοι άνθρωποι, πολιτική ηγεσία. Πάρτε το παράδειγμα του Μάνου. Πώς κατάφερε και αναμόρφωσε την Πλάκα. Εσύ είσαι στη μικρή, δεν τι θυμάστε την Πλάκα πώς ήταν. Εγώ δεν μεγάλωσα. Ναι. Και άλλαξε την Πλάκα με ορισμένες πρωτοβουλίες. Ή θα πρέπει να υπάρχει μια πίεση από τα έξω. Ή κάποια αναγκαιότητα χρονική στιγμή, παραδείγματος χάρη Ολυμπιακοί αγώνες. Όλες αυτές τις πολυκατοικίες που είπατε, πάρα πολλές, και ξενοδοχεία, αναδιαμορφώθησαν με χρήματα που δόθηκαν εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα τρία και δεν υπάρχει συνέχεια και η συνέχεια έρχεται μόνο μέσα από την παιδεία, μην περιμένετε πάρα πολλά πράγματα. Αν υπάρχουν ορισμένοι πολιτικοί ηγέτες και πολιτικοί φωτισμένοι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό και λέω στους φοιτητές μου ότι αυτό το οποίο διδάσκουμε πολλές φορές, εγώ διδάσκω εξωτερική πολιτική, αλλά δεν έχει σημασία. Ποιος είναι ο σκοπός του πανεπιστημίου, ποιος είναι ο σκοπός της παιδείας, να σε κάνει να σκέφτεσαι, όχι να μάθεις. Το να μάθεις, μπορείς να μάθεις και το ίντερνετ, αλλά το πώς θα το μάθεις είναι να σου πει το πανεπιστήμιο και κυρίως να σκέφτεσαι. Να βλέπεις 3-4 πολιτικούς στην τηλεόραση και όλοι να λένε τι ωραία που τα λένε και εσύ να τους λες, σας κοροϊδεύουν, δεν σας λένε την αλήθεια. Θέλω να πάρουν την ψήφο σας μόνο. Αλλά αυτό θα πρέπει να έχεις παιδεία και να έχεις και σκέψη. Αυτά είναι που λείπουν βασικά από την Ελλάδα. Εάν υπάρχει μια καλή παιδεία και υπάρχουν από κάτω και από πάνω υπάρχουν ορισμένοι ηγέτες που θα βάλουν το κεφάλι τους στον τορβά για να μπορέσουν να εμφυσίσουν ένα όραμα, δεν η χώρα αυτή θα σέρνεται, όχι θα καταστραφεί. Θα σέρνει. Εγώ όμως δεν το εντοπίζω μόνο στην ύπαρξη κάποιων φωτισμένων ανθρώπων. Το εντοπίζω σε μια κοινή καθημερινή κουλτούρα. Φέρνω άλλο παράδειγμα. Αυτό είναι η παιδεία. Όχι κουλτούρα, όχι παιδεία. Θέλω να πω, φέρνω ένα άλλο παράδειγμα. Πάρα πολύ ωραία χώρα της Μήλου. Δεν μου άρεσε τόσο πολύ η χώρα της Μήλου όσο η χώρα της Κύθνου. Γιατί? Που είναι πολύ πιο μικρό νησί και όχι τόσο τουριστικό ο Μήλος και όχι με τόσο πολύ κόσμο. Όταν ήμασταν στη χώρα της Μήλου και ήταν εκείνα τα άσπρα σπιτάκια που κάτω ήταν η πέτρα, που ήταν ασβεστωμένες φυσικά στις συγκοπές, παρατηρούσες ότι σχεδόν σε κάθε διαφορετική πετρούλα ήταν ζωγραφισμένη με το ίδιο λευκή πογιά ένα διαφορετικό σχέδιο. Η Κύθνος δεν είναι νησί το οποίο ζει από τον τουρισμό. Έτσι. Είναι οι άνθρωποι, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει το σπίτι του να είναι ασβεστωμένο, ασβεστώνει και τις πετρούλες γύρω-γύρω και κάθεται και ζωγραφίζει και ένα λουλουδάκι. Αυτό δεν είναι θέμα του φωτισμένου ανθρώπου. Είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που μέσα στην καθημερινότητά του, η οποία μπορεί να μην είναι και η πιο πλουσιοπάροχη, βάζει την αισθητική στη ζωή του. Εγώ αυτό λέω. Είναι πολλά τα θέματα εδώ βέβαια. Πίσω. Είχατε μια ερώτηση, εσείς νομίζω. Εγώ θέλω να σταθώ στον προηγούμενο κομμάτι που είχατε εσείς ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι κυρίως οικονομικό. Κυρίως πολιτικό και δευτερευόντως οικονομικό.
Συμφώνησε. Πολιτικό και δευτερευόντως οικονομικό. Ωραία, συγγνώμη, το αποτέλεσμα ήταν το οικονομικό. Επειδή έχω σπουδάσει και έχω εργαστεί τουλάχιστον 8 χρόνια στον Καναδά, τα αρχαία ελληνικά είναι τουλάχιστον το κομμάτι που θα κατευθύνει το μέλλον. Και με την έννοια ότι η Apple, όπως και η Microsoft, πληρώνουν εκατομμύρια ωραία, για να μαθαίνουν οι Ινδοί και οι Πακιστανοί και οι Κινέζοι να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Και αυτό επειδή οι υπολογιστές δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι θηλυκό, σεπτικό, ελληνικό, αρσενικό ή ουδέτερο στα αγγλικά. Και τα αρχαία ελληνικά θα είναι ένα κομμάτι το οποίο εμείς προσπαθούμε ως κυβέρνηση, όχι εγώ προσωπικά, οι πολιτικοί να τα βγάλουν από το σχολείο και να μην τα μαθαίνουν εμείς. Ενώ άλλοι ξοδεύουν δισεκατομμύρια. Σε αυτό το θέμα σταθώ. Εγώ είπα ότι διαφωνώ με τα αρχαία ελληνικά. Εγώ το είπα ότι διαφωνώ με τα αρχαία ελληνικά. Εσύ είπατε, συγγνώμη. Εγώ το είπα. Αυτό όμως από τη στιγμή που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι η Apple και η Microsoft, πληρώνουν και επειδή το artificial intelligence στα επόμενα χρόνια θα είναι το αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, πώς γίνεται να διαφωνείτε. Και δεν λέω ότι να θέλω να. Να σας πω. Είναι πολύ απλό. Από την εμπειρία. Από την εμπειρία. Χρειαζόμασταν τόσες ώρες για το συντακτικό και το αρχαίο κείμενο και δεν μάθαμε τίποτα για το νόημα. Άρα ήταν λάθος ο τρόπος διδασκαλίας, δεν ήταν δικτατορία, δεν είναι ο τρόπος, όχι. Όσοι θέλουν να μάθουν αρχαία ελληνικά ή όπως η Microsoft γιατί έχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα, αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα. Όσοι θέλουν να γίνουν φιλόλογοι, πρέπει να μάθουν και πολύ καλά αρχαία ελληνικά. Από τη στιγμή όμως που δεν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους να εκπαιδεύσουν τα αρχαία ελληνικά, δεν βρίσκω το λόγο γιατί να δαπανούμε κόστος, χρόνο, και να μην μάθουμε από υπέροχες μεταφράσεις, όπως μάθαμε για τον Όμηρο στην έκτη δημοτικού, από την μετάφραση του Εφταλιώτη, τη λογοτεχνική μετάφραση. Το αγαπήσαμε τον Όμηρο και το μισήσαμε στην πρώτη και στη δευτέρα γυμνασία. Γιατί τι είχαμε κάνει, μια ραψοδία καθόλου. Τα ελληνικά του σου προσφέρουν. Πέρα του γεγονότος, να ολοκληρώσω. Πέρα από το γεγονότος ότι είναι μια πλούσια γλώσσα με αξιοθαύμαστη αρχιτεκτονική και τα γερμανικά στηρίζονται στη δομή της αρχαίας ελληνικής, όμως καλύτερα να μάθεις τη γλώσσα σου καλά και αυτή είναι η νεοελληνική και τα αρχαία ελληνικά να διατηρηθούν σε αυτούς που θέλουν να τα σπουδάσουν. Αυτό είναι απλό, δεν είπα να καταργηθούν εντελώς, αλλά σε αυτούς που θέλουν να τα σπουδάσουν. Αλλά δεν μας χρησιμεύει αυτή τη στιγμή τίποτα, ενώ έχουμε άλλες προτεραιότητες. Ωραία. Τελευταία. Ούτε μας κάνει πιο Έλληνες, άμα μάθεις αρχαία ελληνικά. Μάθε πρώτα τη γλώσσα σου να είσαι Έλληνας και μετά άσου αρχαίους Έλληνες και τη γλώσσα του. Τελευταία ερώτηση, γιατί ήδη έχουμε υπερβεί το χρόνο. Νομίζω όμως είχε αξία η κουβέντα που κάναμε σήμερα. Σας ακούω. Θα σας πει ο κύριος, γιατί είμαι εγγνωσμένος. Μάλιστα. Υπάρχει ερώτηση, παρακαλώ, όχι τοποθέτηση ερώτηση μόνο. Αυτό θα είναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το national branding που είπαμε πριν. Μάλιστα. Γιατί... Λίγο πιο δυνατά για το national branding να ρωτήσετε λοιπόν, ναι. Γιατί έχω βιώσει και εγώ αυτό το συσσαγωγικά ρωτήσουμε ότι α, είσαι από την Ελλάδα, είσαι σε αυτή τη χώρα αυτό και αυτό. Γιατί αφού είναι γνωστό τουλάχιστον σε έναν πολύ συγκεκριμένο, ας πούμε, επιστημονικό κύκλο και μετά ακόμα και στην καθημερινότητά μας το βλέπουμε, γιατί δεν υπάρχει κρατική μέρημνα ώστε να ιδρυθούν φορείς και να εργαστούν πάνω επιστήμονες πάνω σε αυτό το κομμάτι ώστε να βελτιωθεί. Από φορείς έχουμε πήξει, από πράξη δεν βλέπουμε. Έστω. Άμα δεις πόσοι φορείς δημιουργούνται συνέχεια και τι επιτροπές επί επιτροπών, θα φρίξεις. Το θέμα είναι ότι είναι επί χάρτου όλα αυτά και δεν είναι για συζήτηση για να αναλωνόμαστε. Γιατί λείπει η θέληση, είναι πολιτικό αυτό που λέμε το θέμα και εκεί γυρνάμε. Λοιπόν, το Ινστιτούτο μας προσπαθεί να ξεκινήσει μια διαπροσπάθεια σε σχέση με τον National Branding. Ίσως στους επόμενους μήνες έχουμε κάτι νεότερο. Μακάρι. Να σας ευχαριστήσω όλους τους ευχαριστήσεις.